Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4 και όχι μόνο. Καλησπέρα κύριε Τρέγια μας. Ένα καλησπέρα τουλάχιστον πες. Καλησπέρα. Έχω λίγο μισό λεπτό δουλίτσα. Ναι, κάνε δουλειά σου. Μόλις τώρα με πληροφόρησαν κάποια πράγματα μερικοί φίλοι. Ναι. Και το ψάχνω λίγο για να δώσω μια κατάλληλη απάντηση εντάξει, σε κάποιον εντάξει. Κύριο. Εγώ λέω η άποψή μου είναι να ναι, θα μάθω όλα τα δεδομένα. Θα μάθω όμορφα, και μετά ωραία, φυσικά απάντηση. Τι ακριβώς έχει γίνει. Πώς ακριβώς έχει υποθεί αυτό που έχει υποθεί, γιατί αναφέρεται το δικό μου όνομα. Και ναι, φυσικά μόλις ενημερωθώ και το επιβεβαιώσω, θα πάρει και την κατάλληλη απάντηση ο συγκεκριμένος κύριος. Δώσ' μου όμως 3-4 λεπτά. Κάνε, θα διαβάσω και τους. Α, θες να τα διαβάσω όλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δώσε εδώ το. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα διαδικαστικά, να μπούμε κατευθείαν έτσι στην ζώνη των διαδικαστικών, μέχρι να τελειώσει και ο Τάσος. Να πούμε ότι η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο «Ράδιο Μαρμίτα». Είμαστε στο Λίμπερο 107,4, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 10 έως 12 και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 ως τις 10. Φυσικά όταν υπάρχει κάποιο παιχνίδι, μια που η Ευρώπη, ευρωπαϊκό μάτς από την πόλη μας συμμετέχει ο ΠΑΟΚ, την Πέμπτη δεν θα υπάρχει εκπομπή. Ακριβώς εκείνη την ώρα είναι το παιχνίδι στις 8 η ώρα του ΠΑΟΚ μέσα στην Ουγγαρία. Ουγγαρέζικη είναι αυτή η βίντεο, ή κάνω λάθος, Ουγγαρέζικη δεν είναι. Τώρα είμαι λίγο. Ναι, σε βλέπω χαμένο. Lost in space. Όχι χαμένο, είμαι αρπαγμένο. Ναι, να μην. Ξέρετε, ναι. Δεν γουστάρω τη φλωριά. Δηλαδή, θες κάτι ρε κουφάλα, θες κάτι ρε μουργό, έλα και πες μου κατάφατσα. Στα μούτρα. Άκουσε, στα μούτρα μπροστά, τέτα τέτ θα έσα, όμορφα, ωραία. Και να μου πεις αν έχεις κανένα παράπονο, να σε πείραξε κάτι κτλ. Έτσι κάνουν οι αρσενικοί. Λοιπόν, εγώ τα λέω. Τα κοριτσάκια και αυτοί που φοράνε φουστανάκια, στριγκάκια, κιλοτάκια και τέτοια, μιλάνε από πίσω. Μιλάνε εγώ σε τρίτους λέω και πουλάνε τρέλα όταν δεν είσαι μπροστά. Ωραία. Εντάξει, ακόμα και κάτι να γίνει που εγώ τώρα έχω μείνει έκπληκτος, πραγματικά, με το πληροφορούν τα παιδιά, έχω μείνει έκπληκτος από το συγκεκριμένο. Εντάξει. Ωραία. Γιατί αν είναι κάποιος που παρακαλά εδώ και χρόνια, κάθε χρόνο, ο κόσμος ξέρει ποιος είναι. Εγώ λέω. Για να πάμε κάπου. Κατάλαβε, Ζάχου. Ωραία. Άκουσα. Την άποψή μου να πω, γιατί ακριβώς επειδή. Αυτό είναι άλλη μια απόδειξη ότι δεν. Λέμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή το τι θα πούμε. Η άποψή μου είναι να μάθεις όλα τα δεδομένα 100% τι έχει υποθεί και τότε να απαντήσεις. Αλλά εννοείται, ούτε μικρός είσαι, ούτε λιγοτρός. Εννοείται. Ούτε εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Εννοείται. Αλλά επειδή ξέρω ότι ο συγκεκριμένος είναι θρασίδηλος. Ναι, λέω, ο συγκεκριμένος είναι θρασίδηλος. Ναι. Εγώ δεν θα πω κάτι άλλο. Ωραία. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ αν έχω κάποιο πρόβλημα, έχουμε τέτα τέτ με τον άλλον και το λέω, έλα εδώ, ρε, τάδε. Αυτό που έκανες με πείραξε. Ναι. Ή αυτό που γίνεται με τσατίζει. Ή με τρελαίνει. Ή σε θεωρώ αχάριστο. Ή σε θεωρώ καριόλι. Ή σε θεωρώ αυτό ξέρω εγώ. Έτσι κάνουν οι αρσενικοί. Τα στριγκάκια, τα μίνι φουστανάκια και αυτοί που φοράνε κρυφοσουτιέ να πούμε τις νύχτες κάνουν διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, επειδή ο κόσμος κατάλαβε τώρα για να μην λέμε. Να μην θα μάθω, γιατί αυτό δεν είναι απάντηση. Αυτό είναι μια εισαγωγή στην απάντηση που θα δώσω. Ωραία. Έτσι. Για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάκτυλό μας. Δεν γίνεται. Ναι, να λέει το όνομά μου δημοσίως. Πες, εντάξει, κάτι σε τηλεόραση και όλα και τηλεοπτικές εκπομπές και τα λοιπά. Κάτι είπε ο Ραπτόπουλος που προφανώς και αυτόν κάτι θα του μετέφεραν που είπες εσύ ότι. Ναι. Και τον πείραξε. Τίποτα. Πιστεύω ότι αυτά λύνονται καλύτερα όχι από το διαδίκτυο, ούτε μπορείς να μάθεις 100% το πώς έχει υποθεί κάτι μέσα από κάτι γραμμένο από πληκτρολόγιο. Είπαμε τα μηνύματα αυτά είναι και απρόσωπα. Οπότε εγώ λέω να το λύσετε τηλεφωνικώς ή από κοντά το θέμα. Εγώ μπορεί, τηλεφωνικώς δεν λύνω, αδερφέ, τις διαφορές. Φίλε, εντάξει, τηλεφωνικώς εννοώ να ακούσεις τι έχει να πει ο άλλος. Μέσα από μήνυμα δεν λύνεται αυτό. Τώρα, εντάξει, εμένα όπως με έχει δει 2-3 φορές μπροστά του απρόσμενα, έτσι, γιατί και παλαιότερα λέει κάτι χαζομάρες για πάρτι μου. Έτσι και τώρα θα μάθω εγώ τι έγινε ακριβώς. Όμορφα, ωραία. Ξέρω εγώ που θα το βρω. Λοιπόν, μέχρι και τι θα τον πω. Να λύσεις το θέμα σου εκεί πέρα, είτε να μάθεις ακριβώς τι έχει υποθεί. Εγώ να πω ότι επαναλαμβάνω ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα έχει βασικό υποστηρικτή της το Escobar Espresso Coffee Bar.
Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Αθέων με τηλέφωνο 2311-208-301. Σημαντικό είναι το τηλέφωνο για τα ρεζερβές σας, το επαναλαμβάνω, 2311-208-301. Ανοιχτό είναι το Εσκομπάρ από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας με την παρέα που εσείς θα διαλέξετε, την κοπέλα σας, τη γυναίκα σας, τους φίλους σας, τους κολλητούς, οτιδήποτε. Μία επίσκεψη στο Εσκομπάρ θα σας πείσει. Διότι το Εσκομπάρ είναι το στέκι της πόλης για να απολαύσει τους αγώνες όλων των πρωτάθληματων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδας με ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο, με πολύ ωραίο προσωπικό, αλλά και, και το κοινό, τους πελάτες οι οποίοι κάθε βράδυ είναι εκεί πέρα. Μία επίσκεψη θα σας πείσει για το αν λέμε αλήθεια ή όχι και εγώ και ο Τάσος. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ και το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά, χειροποίητες ζωστινιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σικοτόπουλο, σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Το ψητοπολείο Πορκίτο το βρίσκουμε στην πρώην διοικητηρίου Καραολή και Δημητρίου 52, εδώ στο κέντρο της πόλης. Για τις παραγγελίες σας, delivery στο 2315-2555, κατεβάστε τώρα την εφαρμογή μας από το App Store και πάρτε έκπτωση 10% για κάθε παραγγελία σας από το μοναδικό ψητοπολείο Πορκίτο. Για ένα βράδυ ακόμα μαζί μας είναι η Skies Aviation Academy. Βγες έξω, δεν πειράζει. Επαναλαμβάνω, για ένα ακόμη βράδυ, εδώ στο ράδιο Μαρμίτα, είναι υποστηρικτής η Skies Aviation Academy. Είναι η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα, με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Πληροφορίες επίσης στο skies.gr και στο 2319-2021-100, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για την Skies Aviation Academy, είναι το 2319-2021-100. Λοιπόν, μέχρι να έρθει και ο Τάσος να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσω εγώ με τον Άρη, μέχρι που τώρα βέβαια δεν θα ακούει αυτό τη λέω, αλλά εντάξει, νομίζω αυτά που έχει να πει θα τα πει όσον αφορά και για το παιχνίδι του Άρη, όπως και εγώ πώς είδα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έχουν τρέξει κάποια γεγονότα από το απόγευμα. Να πω ότι, όπως όλοι ξέρετε, τουλάχιστον οι άνθρωποι που μας ακούνε και υποστηρίζουν την ομάδα που υποστηρίζω και εγώ, τον Άρη δηλαδή, από το απόγευμα, γύρω στις 5 η ώρα νομίζω, κάπου εκεί ήταν η ώρα, έχει γίνει γνωστό ότι ο Πάκο Ερέρα αποτελεί παρελθόν για τον Άρη. Από χθες το βράδυ, για να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά θα πω για το παιχνίδι. Από χθες το βράδυ, με το που τελείωσε το παιχνίδι, τώρα να μην το κάνω ποσοστιαία ότι είναι 50-50, τέλος πάντων λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, μισοί ζητούσαν την αποπομπή του Πάκο Ερέρα. Ναι. Περίμενε λίγο, Γιώργο. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχει γίνει, λένε ότι έχει πέσει χοντρό μπινελίκι. Ναι, ότι. Από το Ραπτόπουλο και προς εμένα και προς εσένα. Μιλάμε για χοντρό μπινελίκι. Όχι εμένα. Βλάκα, ηλίθιε και τέτοια κτλ. Ναι, μιλάμε για χοντρούς χαρακτηρισμούς και όχι μία φορά. Ότι πήρα, λέει, εγώ το όνομα Μαρμίτα. Καταρχήν, επειδή δεν έχεις πληροφορηθεί, ούτε καν έκανες την κίνηση να σηκώσει το τηλέφωνο και να μάθεις και μας είδες και εμένα και τον Ζάχο και μας παρακάλεσες ξανά γονιπετής, μας έγλυφες να ξαναρθούμε στη Μαρμίτα και σε γιώσαμε άλλη μια φορά, γιατί την έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου αυτή την εκπομπή που την έβλεπε όλοι οι φίλοι σε Αυστραλία, Αμερική, Αγγλία, Καναδά και σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, την έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου. Γιατί στο βωμό του χρήματος έχεις προσκυνήσει τα πάντα, Κωστή Ραπτόπουλε. Αυτά τα λίγα από μένα. Τα υπόλοιπα θα στα πω κατηδίαν. Αλλά αν μπορεί ο Ζάχος, εγώ τώρα θέλω να πάω εκεί που είναι, ειλικρινά, γιατί κάνει μια ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, και να πάω εκεί μπροστά του, να χλωμιάσει λίγο, να μου τα πει έτσι κατηδίαν. Τέτα τέτ. Τι είπε, τι σου μου επιτρέπει να φύγω λίγο από την εκπομπή. Πας μέχρι να έρθει, θα τελειώσει. Μου επιτρέπει. Να σε επιτρέψω, αλλά. Ε? Μόνο να την βγάλω. Ναι, μόνο. Εγώ μόνο πάω.
Εγώ μόνος πάω όπου πάω. Πες μου, σε παρακαλώ, τι είπε. Γιατί τώρα φίλε, να σου πω τώρα την πινελίκια. Ναι, δεν πειράζει, γιατί κακό είναι. Τι είναι. Δεν λέγονται αυτά. Ναι, θα πάω, θα φάμε μήνυση. Ποια είναι η κατηγορία. Θα φάμε μήνυση. Ωραία, μήλες, πινελί. Ποια είναι το κατηγορό ότι. Ότι το πήραμε, λέει, το όνομα Μαρμίτα. Καταρχήν το όνομα Μαρμίτα εδώ στην εκπομπή δεν το δώσαμε εμείς. Δεν το δώσαμε εμείς, φίλε, τη Μαρμίτα. Εντάξει. Δεν το είπαμε εμείς. Το όνομα το έδωσε ο σταθμός. Εντάξει. Και συγκεκριμένα ένας από εδώ στον σταθμό. Εντάξει. Συγγνώμη. Εμείς, αν θέλαμε. Που είναι και συνοπαδός. Εμείς, αν θέλαμε δηλαδή να τον βγάλουμε τον τίτλο της εκπομπής 1-2-3 η διαιτησία, δεν νομίζω ο σταθμός να συμφωνούσε. Δεν είναι δικιά μας επιλογή. Καταρχήν είναι Καραγκιόζης. Καραγκιόζης ο συγκεκριμένος κύριος. Για ποιο λόγο. Εντάξει, ας μην το πας. Όχι, φίλε, αυτό που λέω εγώ είναι το λιγότερο. Σου λέω, με λέει τώρα το παλικάρι. Κατηγορώ είναι, δηλαδή σου επαναλαμβάνω, είναι σοβαρό. Το κατηγορώ είναι ότι του κλέψαμε το όνομα. Ναι, δεν το ρωτήσαμε, λέει. Εγώ, εμένα λέει. Εντάξει, είμαστε μαζί στην εκπομπή και λέει εμένα. Με μένα τα έχει. Σου λέει πιο παλιό όνομα τώρα πήγε. Ναι, κατάλαβε. Με μένα τα έχει. Πριν κάποιο καιρό και τον δώσαμε. Μου επιτρέπει να πεταχτώ. Εδώ στην Τούμπα είναι. Θέλω να μου τα πει στην εκπομπή του. Εγώ θα πάω μέσα αυτή τη στιγμή τώρα σε δικό του κοινό, σε δικό του κλίμα, σε δικό του μαγάζι. Και αν έχει τα καρύδια, που δεν τα έχει γιατί έχει γίνει γυναικούλα σερβιέτα φοράει. Ωραία. Να κάτσει να μου τα πει εκεί μπροστά και να με αιτιολογήσει το γιατί. Αυτός ο αχάριστος γάιδαρος. Όχι, εγώ να πω κάτι που άλλο. Τον κάναμε 5 Όσο. Χρόνια νούμερα, έπαιρνε 600 μηνύματα σε κάθε εκπομπή. Γινόταν μάγκα, σκονομούσε, δεν μας κέρασε μια μπύρα. Μια μπύρα! Που δεν ζητήσαμε εμείς ποτέ τίποτα. Καμιά απέτηση δεν είχαμε. Εμείς πηγαίναμε για την κάβλα μας, για την πλάκα μας, για το χαβαλέ μας και το καλαμπούρι μας. Και έχει το θράσος και την αχαριστία να βγαίνει αυτή τη στιγμή να με κατηγορεί εμένα έτσι και χωρίς να έχει και δίκιο. Λοιπόν, για να ξέρει ο κόσμος, το ράδιο Μαρμίτα που λέγεται η εκπομπή μας, δεν το βγάλαμε εμείς. Ούτε εγώ, ούτε ο Ζάκος. Και εμείς δεν το είχαμε βγάλει. Εγώ θυμάμαι στην αρχή της. Άκουσε, δώσαμε, θα σε βοηθήσω αυτό. Και πες τι είπε εσύ στο Εσκομπάρ όταν ήρθε. Ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και τα δύο. Καταρχήν, ακριβώς μετά, όταν βρεθήκαμε, όταν είχαμε ξεκινήσει εκπομπές, νομίζω και στον αέρα το είπε. Σε μια εκπομπή με τον Κόκκινο, εσύ μου το είχες πει κιόλας, ρε Τάσο, ότι τον είπε ο Κόκκινος, καλά δίνει το όνομα και είπε, εγώ έδωσα το όνομα και τους έδωσα το OK για. Δεν το καταλαβαίνω αυτό τώρα. Άσε που δεν ήταν και δική μας η ιδέα για αυτήν την, για αυτόν τον τίτλο της εκπομπής. Τώρα όσον αφορά για το Εσκομπάρ που είπες. Όντως, όπως και κάθε χρόνο, τουλάχιστον τα τελευταία πολλά χρόνια, ο Κωστής μας ζήτησε να γυρίσουμε στην εκπομπή. Για να είμαι ειλικρινής, του είπα ότι δεν γίνεται και λόγω της καθημερινής εδώ εκπομπής, διότι είμαστε και σε μια ηλικία έτσι μεγαλύτερη, αλλά του έδωσα υπόσχεση ότι τουλάχιστον στα δύο Άρης ΠΑΟΚ ή πριν ή μετά θα είμαστε. Βέβαια δεν έκατσε. Πώς είστε, δεν έδωσες. Ναι, είπες ότι αν μας κάτσε, ναι, ήμουν μπροστά. Εντάξει. Αν ταιριάξει, είπα θα έρθουμε σε Άρης ΠΑΟΚ τουλάχιστον. Εντάξει. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον εγώ και ο Τάσος να αλλά να πεις ότι κάθε χρόνο τουλάχιστον εμένα, εμένα προσωπικά, για να ξέρει λίγο ο κόσμος, γιατί ο Φαλακρός αυτό το κουνάβι. Εντάξει. Όχι, κουνάβι, φίλε. Είναι κουνάβι. Από σήμερα για μένα είναι κουνάβι, γιατί δεν τον έχω πειράξει. Γιατί αυτό τώρα. Δεν τον έχω κάνει κάτι και βγαίνει και με κράζει. Και να σου πω και κάτι. Να το έλεγε μία φορά, θα έλεγα εντάξει, πάνω στα νεύρα του ή πάνω στη κασούρα του, γιατί η εκπομπή του έχει πατώσει, έχει βαλτώσει. Καλά, εντάξει, είναι παταγώδη αποτυχία. Κατάλαβε. Δεν το λέω εγώ. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν το λέω εγώ, ρε φίλε. Φυσικά δεν τον ενδιαφέρει. Φίλε, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι μόνο οικονόμα. Καλά τον είχε πει ο Ματζάρα κάποτε. Ακόμα και τη μάνα σου πουλάς για το χρήμα. Καλά τον είχε πει ο Ματζάρας. Καλά τον είχε πει. Να τον ενδιαφέρει αυτό, οικονόμα, καλό αυτό είναι, επιβεβαιώνεται. Καλά τον είχε πει. Κατάλαβες και άρχισε να λέει τις βλακίες του τότε για τα 500 ευρώ που δεν ήξερε τι να πει. Επειδή δεν είχε μάθει από εμάς τι είχε γίνει με το Ζαγοράκι τότε. Αλλά εμείς δεν είμαστε ρουφιάνοι. Σαν αυτούς τους φίλους που έχεις, ή τους τιμέρους ακροατές που βάζεις, ή τα ψεύτικα μηνύματα που βάζεις με τον 60χρονο τον άλλο το φίλο σου. Εντάξει. Εμείς δεν είμαστε τέτοια παλικάρια. Εμείς είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή Παύλα Οπαδή. Οι οποίοι γουστάρουμε αυτό που κάνουμε και το κάνουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας. Θουβού. Κατάλαβες. Εγώ πάντως τάσω. Αλλά εσύ είσαι ένα αχάριστο ρεμάλι που το μόνο που τον νοιάζει είναι να οικονομήσει την πλάτη των αλωνών. Τίποτα παραπάνω δεν είσαι. Είσαι ένα τηλεοπτικό σκουπίδι και ένας ραδιοφωνικός γουρουνογάιδαρος που το μόνο που ξέρεις είναι να χλεβάζεις, να κοροϊδεύεις και να προσιλητίζεις και να προκαλείς τον κόσμο για να σε πάρει τηλέφωνο. Αυτό είναι ο τρόπος λειτουργίας σου ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Εγώ να πω τώρα. Κατάλαβες. Μου επιτρέπεις να πάω. Πάνε, τι να σου πω. Τι ο πατέρας σου είμαι. Όχι, κάνουμε μαζί εκπομπή. Ο πατέρας μου έχει φύγει από τη ζωή. Δεν πειράζει. Άκουσε με λίγο.
Πάνε Τάσο, εγώ δεν θα σου πεις, πω. Εγώ λέω, κοίταξε, εγώ λέω είναι... κάνουμε μαζί μία εκπομπή. Να πας, εγώ δεν έχω έτσι, πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή σου λέω, με πήρε ο φίλος μου ο Γιώργος. Εγώ λέω... Δεν θα πω κάτι παραπάνω και μου λέει Τάσο, δεν... με έβριζε κανένα πεντάλεπτο και μου είπε όχι μία φορά. Τώρα στην εκπομπή στο Λαϊκό Δικαστήριο. Λοιπόν, Βασίλη, λίγο σήκωσε, βάλει λίγο μουσική να τον πω τι με είπε. Λοιπόν, κατάλαβες Ζάχου, έχω δίκιο. Πολύ πινελίκιο όντως. Πάρε λίγο το ματσιού και έχει μια είδηση. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό. Ειδικά για την εκπομπή έχει απόλυτο άδικο. Δεν είναι δικιά μας επιλογή. Τώρα λέει, ναι, αυτή η επίθεση στο πρόσωπό μου γιατί. Γιατί έγραψα στο site του Καραπλοκοτσίδα. Ότι... Έγραφε κάτι από κάτω το παιδί, ρε παιδί μου, και νομίζω έγραψε. Εντάξει, δεν το ξέρεις, γιατί λέει για το συμφέρον και τα αυτά. Λέω, όπου φυσάει ο άνεμος είναι, λέω, ο Φαλάκρος. Γιατί ψέματα είναι. Τι να πω, όπου φυσάει ο άνεμος, δεν πας και γλύφεις. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πολύ ανέτεια επίθεση. Τι να πω, δεν ξέρω. Βγάλε το ματσιούκι λίγο. Για να ακούσουμε. Έλα Γιώργο. Γεια σας παιδιά. Γεια σου Γιώργο. Είπα να βγω Δευτέρα γιατί ξέρω ότι σας λείπω τις Δευτέρες. Και Παρασκευή. Να βγω και Παρασκευή γιατί σας λείπω και τις Παρασκευές. Όπως καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να ακούσουμε την είδηση και θα σου πω μετά κάτι. Λίγο να το ελαφρύνω. Η είδηση είναι ότι δεν υπάρχει είδηση. Δηλαδή. Δεν αλλάζει ο προπονητής. Αν περιμένατε αυτό να πω ή αν περίμενε ο κόσμος αυτό να πω. Εμένα με το που είπε είδηση, εκεί πήγε το μυαλό μας, πω την αλήθεια. Λοιπόν, ήταν να γίνει, όπως είχαμε προαναγγείλει και στην ώρα για μπλε νωρίτερα, να γίνει σήμερα σύσκεψη στα γραφεία της ΠΑΕ, στη Μίκρα, με την παρουσία μέσω διαδικτύου και του κυρίου Τόμου Παπαδόπουλου. Το παρόν έδωσε φυσικά και η διοίκηση, ο κύριος Καραντώνης είναι εδώ, ο αντιπρόεδρος, και λέω είναι εδώ γιατί και αυτό συνήθως στη Φιλαδέλφια είναι, στην Αμερική. Αλλά αυτές τις μέρες είναι εδώ, οπότε μόνο ο κύριος Τόμου Παπαδόπουλος έλειπε. Ουσιαστικά δεν έλειπε γιατί συμμετείχε διαδικτυακά. Το παρόν έδωσε και ο τεχνικός διευθυντής, ο κύριος Παύλος Μυροφορίδης. Αυτό που αποφασίστηκε, και αποφασίστηκε κυρίως από τον Τόμου Παπαδόπουλο, είναι να συνεχίζει να εκφράζει, να στηρίζει, συγγνώμη, το πλάνο του τεχνικού διευθυντή. Το πλάνο του τεχνικού διευθυντή περιλαμβάνει Αλέκο Βοσνιάδη και, άμα θέλουμε να το μεταφράσουμε, στηρίζει και Αλέκο Βοσνιάδη. Όταν θα πω εγώ ότι στηρίζω τις ενέργειες του Τάσου Τρέγια και του Ζάχο Ντρούλινγκ, στηρίζω και τους ίδιους, έτσι δεν είναι? Σωστό. Επομένως αυτό προκύπτει, ότι δεν αλλάζει κάτι, και η αλήθεια είναι ότι δεν προέκυψε ποτέ από την ομάδα για αλλαγή προπονητή. Όλο έχει προκύψει, και είναι δικαιολογημένο αυτό που έχει προκύψει και απόλυτα λογικό, από την αντίδραση του κόσμου. Η οποία αντίδραση του κόσμου είναι τεράστια. Πέρα από τις ανακοινώσεις των δύο συνδέσμων και της Αυτονομιστήρας 10 και των Αθηνών που έχουν ζητήσει το κεφάλι του Άλεκ Βοσνιάδη, σε εισαγωγικά το λέω τη λέξη, άμα μπείτε στη διαδικασία και αφού γραφτείτε όλο αυτό που συμβαίνει είτε στα social media είτε στα ραδιόφωνα ή είτε οπουδήποτε, θα καταλάβετε ότι δεν υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει Ηρακλειδέας που να θέλει το Βοσνιάδη στη στιγμή στον Ηρακλή. Ειδικά μετά το 1-6, γιατί με τέτοιες ντροπιαστικές ήττες ο κόσμος περιμένει κάτι να γίνει. Και αυτό το κάτι δεν έγινε. Δεν απολύθηκε κανένας, δεν παραιτήθηκε κανένας. Δεν μπήκε πρόστιμο, δεν έφυγε κανείς, δεν έγινε τίποτα. Ήρθε στο καπάκι η ήττα από την Κέρκυρα που, ναι, μεν ο Ηρακλής δεν άγγιζε να χάσει. Η Κέρκυρα ήταν κακή, απλά έκανε ένα σούτ και έβαλε ένα γκολ. Αλλά το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα ήταν ήττα. Και με τα δύο συνεχόμενα αυτά αποτελέσματα θα περίμενε κανείς να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Εξέλιξη υπάρχει, αλλά δεν αφορά αλλαγή προπονητή, αφορά τη στήριξη του Τόμου Παπαδόπουλου, τον Παύλο Μυροφορίδη και στις επιλογές. Μία από τις επιλογές την παραβάλλει ο Αλέκος Βοσνιάδης. Εκτός κι αν, γιατί μπορεί κάποιος από τους φίλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή ή κάποιος από τους δυο σας σκεφτεί και πει, και αυτό θα έχει λογική, πρόσφατα, γιατί είναι το παράδειγμα Ζάχο κυρίως εσένα αφορά, ναι, πρόσφατα βγήκε η ΠΑΕ Άρης και άκουγα τους συναδέλφους του ρεπόρτερ του Άρη να λένε ότι η δίκη στηρίζει τον Πάκο Ερέρα. Συνήθως, Γιώργο, όταν γίνεται και αυτό. Και σήμερα τελείωσε. Ναι, συνήθως όταν γίνεται αυτό, όχι μόνο από τον Άρη, και θυμάμαι και τον Ολυμπιακό πιο πολλές παλιά. Φορές, όλες, πολλές ομάδες. Ειδικά στην Ελλάδα, όταν, λένε, παλιά, όταν λέει ο πρόεδρος στηρίζω και μετά από μία-δύο εβδομάδες φεύγει ο προπονητής. Εδώ βέβαια
είναι λίγο διαφορετικό, λίγο διαφορετικό, γιατί ο Τόμ Παπαδόπουλος μεταφέρεται από την ΠΑΕ, να το πω πιο σωστά, προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι στηρίζει απόλυτα τον Παύλο Μυροφορίδη και τις επιλογές του. Ο Παύλος Μυροφορίδης δεν θα αποφασίσει ποτέ να φύγει ο Βοσνιάδης. Δεν το λέω εγώ, μας το είπε ο ίδιος την περασμένη Πέμπτη που τον είχα στην ώρα για βλέπε 50 λεπτά. Όταν τον ρώτησα τρεις φορές για το τι θα κάνει αν ο Ηρακλής χάσει την Κέρκυρα. Δεν ήξερε ότι θα χάσει. Υποθετική ερώτηση έκανα, έτσι. Με όλο αυτό το κλίμα που είχε δημιουργηθεί από την Εξάρα, τον ρώτησα ότι ναι, το στηρίζεις. Ναι, λες ότι αυτός ο προπονητής θα με ανεβάσει κατηγορία. Εάν στο καπάκι φέρει αρνητικό αποτέλεσμα, τι θα γίνει? Η απάντησή του ήταν τότε και τις τρεις φορές ότι θα συνεχίσω να το στηρίζω γιατί εγώ θα ανέβω με τον Βοσνιάδη και γιατί δεν θα παίξει ρόλο ένα μάτς. Αυτό ισχύει και τώρα που μιλάμε. Τώρα, αν την Κυριακή το Ηρακλής Αιγινιακός έρθει 1-1, εκεί... Πάντα έτσι γίνεται νομίζω, Γιώργο. Τα αποτελέσματα είναι αυτά. Θα είναι και το σχόλιο μου αργότερα για την περίπτωση του Άρη. Βέβαια, θα 100% είναι πάντα τα αποτελέσματα. Αλλά πρέπει πέρα από τα αποτελέσματα να ξέρουμε και ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Ναι. Αυτό σωστά. Πέρα από τα αποτελέσματα. Και ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Και το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα, λίγο να μην μπερδευόμαστε με τις έννοιες που μπαίνουν στην αρχή της χρονιάς. Γιατί οι έννοιες που μπαίνουν στην αρχή της χρονιάς για κάθε ομάδα είναι λογικό να μπαίνουν. Όταν για παράδειγμα θα παίξει ένα παιχνίδι αύριο μεθαύριο η Λίβερπουλ με την Brighton, ποιος θα πεις ότι είναι το φαβορί? Φυσικά η Λίβερπουλ, ποιος θα πεις? Ναι, αν η Λίβερπουλ χάσει, θα έρθω εγώ να σου πω μετά, εσύ ρε Ντρούλινγκ δεν έλεγες ότι η Λίβερπουλ είναι το φαβορί? Ναι, αυτό είναι μια πρόβλεψη βέβαια, εντάξει, κατάλαβα τι λες, απλά ότι λέω... Πρέπει να δούμε τι έχουμε και ποιοι είμαστε και τι θέλουμε να κάνουμε κάθε φορά. Δηλαδή, το ότι έχασε ο Ηρακλής από την Κέρκυρα δεν σημαίνει ότι σταμάτησε να έχει το πιο ποιοτικό ρόστερ στην κατηγορία. Αν αυτό όμως το πιο ποιοτικό ρόστερ στην κατηγορία σέρνεται, είναι δικό του πρόβλημα. Εμένα ο Ηρακλής εχθές μου θύμισε τον προπέρσινο Άρη, ο οποίος είχε μαζέψει Τζιμπούρ, Μπαργκάν, παίχτες που λέγαμε ότι είναι πολυτέλεια για τη Β' Εθνική. Το θυμάσαι? Το θυμάσαι. Φυσικά, δεν ανέβηκε. Φυσικά. Δεν ανέβηκε. Ανέβηκε πέρυσι. Γιώργος, το είπα και προχθές. Που πέρυσι δεν είχε τα πολλά ονόματα που είχε πρόπερσι, έτσι. Ακριβώς. Επειδή, θέμα να κάνεις και ομάδα, να γίνει μόνο να γίνει. Δεν υπάρχει ομάδα στη Β' Εθνική που έχει Κλέιτον, Περόνε κτλ. Δεν υπάρχει. Άκουσε με λίγο, για να κάνουμε έτσι λίγο διάλογο. Καταρχήν να σου πω, έφυγε ο Τάσος. Είναι σε εξάλλου καταστάση. Πήγε. Είπε κάποια πράγματα ο Ραπτόπουλος, κάνει αυτή τη στιγμή το Λαϊκό Δικαστήριο. Και είπε κάποια πράγματα εδώ και για τον Τάσο και για μας, ας πούμε. Και έφυγε να πάει να το απαντήσει κατηδίαν. Σοβαρά. Σοβαρότατα. Ναι, είπε κάποιους βαρύς χαρακτηρισμούς. Να προσέχετε τους φίλους σας. Δεν ξέρω αν είναι πρώην. Λοιπόν, δεν είναι δική μου δουλειά. Όχι, δεν, άποψη μπορεί να έχει ο καθένας. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι πέραν της πλάκας που κάνουμε εδώ και στα διαλύματα και στο έτσι πριν μπούμε εμείς όταν αλλάζει εσύ. Άλλο αυτό. Ναι, εντάξει. Σου είχα πει ότι βέβαια είναι νωρίς ακόμη και αυτή είναι μία ήττα από την Κέρκυρα η οποία μπορεί να ήταν και μέσα στο πρόγραμμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή αν πρέπει να κάνεις 2-3 ήττες έλεγες ότι μία μπορεί να είναι εκεί, έτσι. Λοιπόν, πρωταθλητής δεύτερη αγωνιστική δεν βγαίνει κανένας. Κανένας. Και ρε παιδί μου, αν πεις ότι θα κάνω 3-4 ήττες, 2 ήττες, δεν ξέρω τη χρονιά, μία ήττα μπορεί να ήταν και αυτή. Έτσι δεν είναι? Ένα από τα φαβορί και η Κέρκυρα για να ανέβει. Από τα φαβορί είναι ένα από αυτούς που λες 4-5 ομάδες ότι θα παλέψουν για να ανέβουν. Η οποία Κέρκυρα είναι κάκιστη. Ναι. Κάκιστη. Αλλά θέλω να σου πω, σου είπα, αν θυμάσαι, ότι ο Άρης την πρώτη χρονιά είχε, δεν ξέρω τώρα όλο το υλικό του Ηρακλή αυτό φετινό, να μην λέω ψέματα, δεν νομίζω να είχε χειρότερο υλικό από αυτό που έχει ο Ηρακλής τώρα και βγήκε δεύτερο, σου είπα. Δεν βγήκε πρώτος. Τρίτο δεν βγήκε. Συγγνώμη. Για πέρυσι λέτε. Ναι, και για πέρσι. Για πέρσι σου λέω. Για πέρσι, σου λέω. Πέρσι βγήκε πίσω από τον Όφη. Πέρσι βγήκε πίσω από τον Όφη και την πρώτη χρονιά βγήκε τρίτος. Πέρσι, αν είχε το ίδιο σύστημα με φέτος, ο Άρης θα έπαιζε μπαράς. Την πρώτη χρονιά που δεν βγήκε, αυτό, εκείνη τη χρονιά σου έλεγα, ότι δεν είχε χειρότερο υλικό νομίζω από τη χρονιά. Το είπες και εσύ κάποια ονόματα και δεν ήταν. Θυμάσαι Τζιμπούρ, Μπαργκάν, ο Τζιμπούρ ήταν και δεν έπαιξε. Και τα άλλα ονόματα
Δεν ήταν ευκαταφρόνητα, αλλά λέω, επειδή είδα λίγο εγώ το παιχνίδι, για να μην λέω ψέματα, λίγο είδα. Ο Κλέιτον π.χ., αυτός που είδα, εκτός αν κάνω λάθος, εσύ θα μας πεις, ο Κλέιτον παραδείγματος χάρη, είναι παλέμαχος για μένα, τουλάχιστον από αυτό το παιχνίδι που είδα. Σαν παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Παλέμαχος δεν είναι. Ήταν καλός δηλαδή ο Κλέιτον. Θέλει... Όχι, αλλά θέλει χρόνο. Εντάξει. Ο Κλέιτον είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να περπατά σε όλο το ματ και να κάνει δύο ενέργειες και να πάρει το παιχνίδι. Να σου το πω αλλιώς. Ναι. Ο Σιατραβάνης που έβαλε τον γκολ και πήρε τους τρεις βαθμούς η Κέρκυρα, δεν ακούμπησε μπάλα στο ματ. Δεν ακούμπησε μπάλα. Έτσι. Έκανε ένα σουτ, μπήκε τον γκολ. Δηλαδή είναι και να σε θέλει λίγο. Αλλά ότι ο Ηρακλής είναι κατώτερος των προσδοκιών και έχει εξοργήσει όλο τον κόσμο, αυτό είναι μια αλήθεια. Έτσι δεν το συζητάμε. Δεν αλλάζει αυτό. Θα δούμε τι θα σημαίνει αυτή η στήριξη. Αλλά επαναλαμβάνω, έχει μια διαφορά στην προκειμένη περίπτωση με τον Άρη. Γιατί ο Άρης, ο κύριος Καρπίδης η διοίκηση, χωρίς να θέλω να τα συγκρίνω, απλά είναι τώρα πάνω κάτω το ίδιο αντικείμενο έχουμε, ναι. Το προπονητολογία δηλαδή. Η διοίκηση της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ στήριξε τον Ερέρα. Η διοίκηση της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ στηρίζει τον Παύλο Μυροφορίδη και τις επιλογές του. Ναι, ναι, κατ' επέκταση το ίδιο είναι. Είναι λίγο διαφορετικό. Είναι διαφορετικά, λίγο. Η ουσία είναι η ίδια, γιατί στηρίζει το πλάνο. Και αυτός ο άνθρωπος στήριζε τον Παύλο Μυροφορίδη και τις επιλογές του και ο Μυροφορίδης να άλλαζε. Εντάξει, σωστό αυτό που λες. Και να έλεγε ο Μυροφορίδης ότι το άλλαζε. Ο Μυροφορίδης το στηρίζει το Βοσνιάδη, αυτό είναι το θέμα. Θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή που θα φέρει την άνοδο στην ομάδα. Βέβαια, μπορεί να είναι και ο μόνος που το πιστεύει τώρα. Αυτό που σου είπα προηγουμένως, όλα είναι από τα αποτελέσματα. Αν τώρα. 100%. Αν την Κυριακή, γιατί ακριβώς το είπες και εσύ και πριν μία εβδομάδα τα συζητούσαμε εδώ και με τον Τάσο, υπήρχε μάλιστα και όχι ανακοίνωση, αλλά έβγαινε από την ΠΑΕ Άρης ότι έχουμε έναν πολύ καλό προπονητή και το στηρίζουμε. Όπως βλέπεις, όταν έρχονται ανάποδα αποτελέσματα, αυτά αλλάζουν μέσα σε μέρες. Δηλαδή, αν εκεί γίνει... υπάρχει Ζάχο, η πολύ λεπτή γραμμή για το τι, αυτό που είπα πριν. Ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Δηλαδή, ακριβώς. Αν είμαστε μόνο αποτελεσματάκηδες, κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Αν δεν είμαστε αποτελεσματάκηδες μόνο και έχουμε υπομονή, θα περιμένουμε για αυτό το συγκεκριμένο. Δεν μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη. Για οποιαδήποτε ομάδα ισχύει αυτό, έτσι μην παρεξηγηθώ. Ναι, αλλά, δεν το λέω Γιώργο, για τον Ηρακλή, τον Γιώργο, αυτό πήγα να πω, δεν ολοκλήρωσα τη σκέψη. Ότι αν κάνεις μία γκέλα. Όχι, συζητάμε. Αν κάνεις μία γκέλα τώρα με τον Εγγυνιακό, μετά πας σε άλλο δύσκολο, αν θυμάμαι που μας είχες πει δεύτερη και Παναχαϊκή. Ναι. Παναχαϊκή, ναι. Και μείνει σε 5-6 βαθμούς πίσω, ξέρεις καλά ότι στη Β' Εθνική. Και δεν αλλάζει μετά αυτό, ναι, εύκολα. Μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αλλά και δεν είναι και νωρίς. Διότι μην ξεχνάς ότι ένας ανεβαίνει και ο άλλος μπαράς. Δεν αλλάζουν εύκολα αυτές οι διαφορές. Ειδικά αν υπάρχει, ξέρεις πολύ καλύτερα και από μένα, αν υπάρχει όπως γίνεται συνήθως στη Β' Εθνική, ότι ένας αφήστε τον, αυτός θα ανέβει και παλέψει όλοι οι άλλοι για την άλλη θέση. Είτε είναι μπαράς είτε ανεβαίνει και οι άλλοι. Πέρυσι βέβαια υπάρχει ένα παράδειγμα του Όφη που είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που συζητάμε. Ο Όφη πέρυσι ήταν πολλούς βαθμούς, όχι 3 και 6, καμιά δεκαριά, μην πω παραπάνω. Στον πρώτο γύρο ήταν πέμπτος. Τον είχαν όλοι για φούντο στη ΓΑΜΑ Εθνική για χρέη οικονομικά κτλ. Ως διαμαγεία στο δεύτερο γύρο έγινε τρένο, αεροπλάνο. Για τη ΓΑΜΑ Εθνική μιλάς. Για τη ΓΑΜΑ Εθνική μιλάς. Όχι, ήταν... για πέρυσι λέω. Και στη ΓΑΜΑ Εθνική που είχε και τους μείον, πήρε πίσω τους βαθμούς τους μείον, ήταν 12 βαθμούς πίσω και πέρασε το φωστήρα. Okay, ναι, okay. Ναι. Εγώ λέω για πέρυσι. Okay, πέρυσι που ήταν, και αυτό που λες. Που ήταν πέμπτος και καμιά 10-12 βαθμούς. Όχι, τόσους δεν ήταν, αλλά ήταν πίσω. Δεν ήταν καμιά δεκαριά. Ήταν, όχι τόσο. Δεν ήταν τόσο, αλλά τέλος πάντων και εκεί έκανε 9-10 συνεχόμενες νίκες. Έχει άλλες αβάντες ο Όφη. Διαχρονικά τις έχει αυτές τις αβάντες ο Όφη. Είπα ως διαμαγεία. Ναι, εντάξει. Το λέω εγώ. Ναι. Με κάλυψες, νομίζω και τον κόσμο. Άλλες αβάντες έχει ο Όφη. Από εκεί που ήταν. Γιατί όταν είσαι διαλυμένος οικονομικά και μετά γίνεσαι τρένο. Έτσι, όχι τρένο, διαστημόπλοιο όπως είπα πριν. Και παίρνεις το ένα μάτσο πίσω από το άλλο. Έτσι, και ξαφνικά έτσι. Εκεί που οι παίκτες κάνουν αποχή, αρχίζουν και γίνονται όλοι Μαραντόνα και Πελέ. Εντάξει, γι' αυτό είπα ως διαμαγείας. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την προσπάθεια που έγινε και ανέβηκαν κτλ. Αλλά αυτά γίνονται κάθε χρόνο. Δηλαδή το να είσαι 9-8, δεν ξέρω πόσους βαθμούς πίσω και μετά να βγεις πρώτος. Δεν ξέρω αν γίνεται. Σου είπα στη Β' Εθνική και έτσι όπως λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, ειδικά στη Β' Εθνική. Όχι ότι στην ΑΕ έχει πολύ διαφορετική λειτουργία το ποδόσφαιρο. Αυτά ξέρεις ότι μοιράζονται η πίτα
και ποιος είναι η σειρά του να πάρει το κομμάτι του. Και γι' αυτό σου το είπα. Με βάση και τη λογική. Ανάλογα τι πίτα είναι. Ναι, ανάλογα. Θα σου πω. Η πίτα φέτος από πέρσι είναι μικρότερη. Όταν ανεβαίνει ένας και ο δεύτερος παίζει μπαράς. Κολοκυθόπιτα. Α, μπράβο. Και τι πίτα είναι. Ναι. Είναι κολοκυθόπιτα πέρσι. Πέρσι ήταν σπανακοτηρόπιτα, φέτος είναι κολοκυθόπιτα. Είναι μικρότερη η πίτα. Ο ένας ανεβαίνει είναι και ο δεύτερος μπαράς. Είναι πανοκαθερόπιτα, μα είναι έσφιξες μετά εκεί. Ναι. Και πρόσεξε και πρόσεξε. Και δεύτερος να βγεις, πρόσεξε. Ότι ποιες ομάδες κινδυνεύουν φέτος. Βλέπεις τον ότι... έχω το Λεβαδιακό, τον περιμένω πώς και πώς το περιμένω. Το Λεβαδιακό μην τον περιμένεις πολύ, γιατί ο Λεβαδιακός είναι κομπότης από πίσω. Τον περιμένω για να το δω να παίζει με τη Δόξα Δράμας. Θες και πρώτος να βγεις, εντάξει. Γιατί να μην θέλω, εσύ. Καλά, θέλω και εγώ, εντάξει. Εγώ σου είπα, εγώ σαν δημοσιογράφος είμαι σαν απλός οπαδός Παύλα Φιλάθλος, βλέπω ότι το καφτατζόγκλο του χρόνου θα το έχει ο ΠΑΟΚ, οπότε σου τα πάω εδώ πέρα, δύσκολα θα ανέβεις φέτος. Άντε πάλι, καλά, εντάξει, άστο εγώ να το λέω. Άντε, το δύσκολα θα ανέβεις, ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ανέβεις. Καλά, βέβαια, φυσικά. Είπαμε, από τη δεύτερη μπορεί να κάνεις 5 σερί νίκες τώρα και να βγεις και πρώτος. Όχι. Το αν ανέβει ο Ηρακλής δύσκολα, ναι, δεν θα με πειράξει. Όχι βέβαια. Και σε αν δεν ανέβει καθόλου θα και με πειράξει. Και σε μπαράς να ανέβεις δεν θα σε πειράξει. Και με γκολ στο 90 σίγουρα. Αρκεί να επιτευχθεί ο στόχος. Το 98 να είναι και να το βάλει ο Ασλαμάς. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Ασλαμάς τι να βάλει ο καημένος. Τι να βάλει, χαρά δεν θα πάρει. Και γι' αυτό το ανέφερα, έπιασα το ακραίο τώρα, κατάλαβες γι' αυτό. Αν δεν ανέβει ο Ηρακλής, παίρνει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Θα το πάρει καμιά Λίβερπουλ, αυτοκτονήσουμε μαζί με τον Ασλαμά. Τι να σου πω άλλο, τι άλλο κακό τον έχει βρει το Μάριο. Εκτός τον Ηρακλή συμφωνούμε στα άλλα. Εκτός τον Ηρακλή συμφωνούμε με τον Μάριο. Ο Τάος ηρέμησε, τι έγινε. Ο Τάος έφυγε, σου είπα. Τελείως. Ο Τάος έφυγε και πάει στον Ραπτόπουλο να του τα πει από κοντά ένα χεράκι. Α, πάει. Ναι, α, βάλε. Να πιστεύω ότι σύντομα θα μας παίξουν. θα την παίξουν. Σύντομα. Τι τόσο χοντράδες, υπόθηκαν. Είπε χοντράδες. Ναι. Εντάξει, κυκλοφορεί ήδη το δίλεπτο, ένα 2,5 λεπτά βιντεάκι. Έγραψε για κάτι, σένα και τον Τάσο. Έγραψε κάτι ο Τάσος κάτω από ένα από τα παιδιά που πήγαινε μέχρι πρόσφατα στον Ραπτόπουλο. Έγραψε ένα σχόλιο ότι ο Ραπτόπουλος είναι όπου φυσάει ο άνεμος και ο άλλος τα πήρε. Και είπε, ξέρεις πώς πάει αυτό. Καλά, ένα κιλό ο ένας, 5 κιλά ο άλλος, μετά 10 κιλά ο άλλος, μετά 15 ο άλλος. Έτσι πάει αυτό το πράγμα. Τι να πω. Απασχολεί το ότι μειώνονται κάποιοι του ραδιοφώνου μου, και γιατί ο Λίμπερο είναι η οικογένειά μου, από εκεί και πέρα για τους άλλους δεν θα πήγε, κατευθύνεται εκεί που γίνεται τώρα ζωντανά το Λαϊκό Δικαστήριο. Οπότε νομίζω τα βιντεάκια. Βάλτε τα να γράφουν. Βάλτε να αναγράφουν τα βιντεάκια. Γιατί λοιπόν, ωραία. Επαναλαμβάνω λοιπόν για κάποιους που μας, τώρα ναι, μας ακούνε και σου λέει τι κάνει αυτό. Την είδηση, ώρα. Παύλα, μη είδηση, ναι. Ωραία το είπες. Μετά την σύσκεψη κορυφής που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά στη Μίκρα με παρουσία διαδικτυακή και του κυρίου τον Παπαδόπουλο, αυτό που προκύπτει είναι ότι ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος Παϊρακλής στηρίζει απόλυτα τις επιλογές του Παύλου Μυροφορίδη. Μία από τις επιλογές του Παύλου Μυροφορίδη είναι και ο Αλέκος Βοσνιάδης, οπότε δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε για το θέμα του προπονητή. Για να κλείσουμε με αυτό, Γιώργο, είπες... Προς το παρόν, ναι. Ναι, όχι, δεν, αν το άκουσα καλά, είπες ήταν μέσω Skype ήταν ο Τόμ. Το άκουσα, το κατάλαβα καλά. Διαδικτυακά αυτό προφανώς, ναι, μέσω Skype. Ωραία. Skype, τηλεφώνου, Viper, δεν ξέρω τώρα, έχει πολλούς τρόπους να μιλήσει με κάποιον. Εντάξει, πλέον, όντως, πλέον η επικοινωνία όντως είναι εύκολη. Ωραία, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Όχι, καλή καρδιά να έχουμε, γερό στο μάχη. Έλεγα νωρίτερα, θα κλείσω με αυτό Σάχο, και εσύ θα με καταλάβεις μάλλον. Για πες. Ότι είμαι στην ώρα για μπλε από τότε που ξεκινήσαμε 12 χρόνια. Πολλά χρόνια. Και επειδή ήταν Δευτέρα σήμερα, δεν θυμάμαι πόσες Δευτέρες είχα όρεξη για εκπομπή για χαρούμενα γεγονότα στο Σαββατοκύριακο. Σε αυτά τα 12 χρόνια. Εντάξει. Και ο Άρης και ο Ηρακλής, αυτά τα τελευταία τουλάχιστον δεκαετία. Όσο έχουμε... μάλλον για τα έξω εντάξει. Αγωνιστικά. Ο Άρης είχε όσο και μάλλον για τα έξω αγωνιστικά. Όπου φτώχεια γκρίνια. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Τι να κάνουμε. Φύγατε. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός φτωχός είναι, αλλά βλέπεις.
τι γίνεται. Τι πάντα κινητά τώρα. Αχ, τι έχω και δεν το έβαλα και τη, δεν έβαλα και τη δόνηση. Άσε να χτυπά. Καλή συνέχεια. Καλή να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά κι εσύ. Επιστρέψαμε μετά το διπλό διαφημιστικό διάλειμμα, μια από τις 10.30 δεν το κάναμε. Βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107,4, μόνος στο στούντιο. Ο Τάσος πήγε στον Ραπτόπουλο και να ζητήσει το λόγο. Τα βλέπαμε έξω με τον Βασίλη να πω την αλήθεια το τι έγινε. Στο τέλος, συγγνώμη... για τον Άρη λέγαν πάλι οι άνθρωποι, πώς γίνεται αυτό, και ότι τα λέγανε ότι ο Άρης δεν θα πάει καλά και ότι θα φύγει ο Ερέρα. Εντάξει, εδώ, τι να πω ρε παιδιά. Ρε Βασίλη, δεν είδαμε τίποτα ρε φίλε. Είδαμε στην αρχή έτσι λίγο μια ένταση, ένα τέτοιο, δεν είδαμε. Δόθηκαν οι αμοιβές εξηγήσεις όπως είπα, το θέμα θεωρείται λήξαν. Ο Τάσος δεν ξέρω τώρα, προφανώς κατευθύνεται εδώ προς το ράδιο, δεν ξέρω τι θα προλάβει και αν θα προλάβει. Δεν είπα τίποτα για Ερέρα. Θέλω να πω έτσι δύο πραγματάκια. Έχουμε βέβαια γραμμή, καταλαβαίνω ότι θέλετε να μιλήσετε, γι' αυτό θα δώσω το λόγο. Αν έρθει και ο Τάσος και προλάβουμε, ή αν δεν υπάρχουν γραμμές, θα πω την άποψή μου. Ξεκίνησα να λέω, βγήκε ο Γιώργος Ματζιούκης. Ανοίγω τις γραμμές. Αν δεν υπάρχουν γραμμές, θα πω την άποψή μου. Αν υπάρχουν γραμμές, φυσικά προτεραιότητα. Είναι η δική σας άποψη. Εμείς και αύριο μπορούμε να πούμε την άποψή μας εδώ με τον Τάσο. 23 10 287 και 3 οκτάρια, 69 45 287 και 3 οκτάρια. Πάμε στο φίλο. Έρχομαι. Ποιος είναι? Τρέγιας. Έρχεσαι, σε είδα. Σε 10 λεπτά θα είμαι εκεί. Εντάξει, ναι, μην βιάσεις, σκοτωθείς κιόλας. Όχι, υπάρχει. Θέλω να πω και εγώ για τον Ερέρα. Το ακούσαμε ότι θες να πεις για τον Ερέρα, ρε Τάσο, τον ακούσαμε. Μόνο αυτό άκουσες δηλαδή. Ακούσαμε. Δεν έγινε τίποτα, τι θες να το δώσω καμιά καρατιά? Όχι, περιμένω. Ο Βασίλης λέει καρατιά, δώσ' του μία, έτσι είπε. Δεν είδα τίποτα. Πάρε πέτα ένα νερό. Ξέρω όταν εγώ. Όταν θα δώσεις, άκουσε με λίγο να ξέρεις. Πλάκα κάνω, όταν πλάκα χτυπάς κάνω. Κάποιον ή κάνεις οτιδήποτε παραπανήσιο από αυτό που θα κάνεις, κάνεις το δίκιο σου. Εγώ σου είπα, εδώ πέρα και στον αέρα, είπα ότι αν δοθούν αμοιβές εξηγήσεις και πιθανολόγησα ότι αυτός είναι ο λόγος που πικράθηκε, τσατίστηκε, νευρίασε ο Ραπτόπουλος. Κατάλαβες? Κοίταξε λίγο. Εγώ αυτό που είδα ήταν μια χλωμάδα καταρχήν μόλις με αντίκρισε. Ναι, δεν το περίμενε λογικά, γιατί ναι, ξέρω ότι κάνεις εκπομπή ναι, αυτή την ώρα. Ένα δεύτερο, ότι ζήτησε συγγνώμη, τα παίρνω όλα πίσω. Ζήτησε, σοβαρά, δεν το άκουσα αυτό. Σοβαρά ζήτησε. Τα παίρνω όλα πίσω. Εντάξει, ωραία. Ανερώ τα πάντα είπε. Κατάλαβα. Γιατί κατάλαβε και το απέδειξα με τη συζήτηση ζωντανά που κάναμε στην εκπομπή του, ναι, στην τηλεοπτική. Ότι όλα αυτά που έλεγε ήταν παρούφες και ψέματα. Εντάξει, είπα, επαναλαμβάνω, πικράθηκε για ένα σχόλιο που το πήρε και αυτό στραβά αυτό που έγραψες και για μετά ξέσπασε. Δεν το πειράζουν αυτό, ναι, δεν το πειράζουν αυτά τα σχόλια. Ναι. Πικράθηκε γιατί δεν πάει καλά η μαρμίτα, φίλε, και γιατί δεν πάμε εμείς. Ναι, αυτό το τελευταίο όντως, γιατί υπάρχει. Κατάλαβες. Το αν με πάει το, καλά ή όχι, δεν θα το κρίνω εγώ. Εγώ λέω ότι κάθε καλοκαίρι μας κάνει πρόταση να πάμε. Εντάξει, τώρα τι να πω. Καμιά εμφάνιση μπορεί να κάνουμε τώρα, έτσι άλλη μία. Κάτι μπορεί να γίνει, αν το θέλεις και εσύ να πάμε, γιατί βλέπω ότι τα πράγματα είναι και οξυμένα. Οπότε πάμε. Μην τα πεις όλα για Ερέρα, κράτα, έρχομαι σε 5 λεπτά. Θα πω και για τον Τσαουσέσκου, πώς λέγεται. Πες για τον πρωτοπόρο, πες για τον πρωταθλητή. Καλά, μην, άκουσε, μην τρέχεις και κάνεις τώρα, είσαι και μέσα στην πόλη. Δεν τρέχω, ρε φίλε, άδεια είναι η πόλη. Άδεια είναι. Δευτέρα βράδυ, τι να τρέξει. Ξέρω εγώ, εδώ κάτω όταν κατεβαίνουμε, σκοτωμός γίνεται εδώ στα φοιτητάδικα. Πώς γίνεται? Μα ούτε Πακιστανούς δεν βλέπω. Δεν βλέπεις ούτε Πακιστανούς. Μπράβο, Τάσο. Μπράβο, Τάσο. Μπράβο. Άντε, τα λέμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Έχουμε δύο γραμμές, τρεις. Τι γίνεται, ρε φίλε? Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Εσύ είσαι, φίλε μου, σε ακούμε. Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Λοιπόν, φίλε μου, κοίταξε να δεις. Ναι. Εγώ θα πάρω για να πούμε και για την αλλαγή του προπονητή και για το παιχνίδι χθες. Σωστά. Δεν πρόλαβα να πω, γιατί καταλαβαίνεις τα γεγονότα μας πρόλαβαν, ναι, αλλά θα κάνουμε συζήτηση. Θα κάνουμε. Ίσως την πω κιόλας. Ακούμε. Είναι. Το όνομά σου, λοιπόν, αν θέλεις καταρχήν. Αν θέλεις. Μάκης λέγομαι. Έλα, Μάκης, ακούμε. Έχουμε μιλήσει κάνει δύο φορές. Πάμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, φίλε μου. Εγώ είμαι της άποψης ένας προπονητής να μένει τον πάγκο από την αρχή μέχρι το τέλος. Ωραία. Εκτός αν είναι όπως ήταν π.χ. με Αναστόπουλο όταν ήμασταν στη Β' Εθνική, όταν βλέπαμε το τι γίνεται και πώς η ομάδα έπαιζε και από το 60 δεν υπήρχε ομάδα. Ναι. Λοιπόν, εμπάστοσιν, κοίταξε να δεις κάτι. Ο Ερέρα, ξεκινάω από εκεί και μετά για το παιχνίδι. Ο Ερέρα για μένα, δεν θα πω ηγεμονές, είναι
είχε κάποιες απόψεις για κάποιους ποδοσφαιριστές που μπορεί σε ένα-δύο μήνες να κάνουν παπάδες, αλλά αυτή τη στιγμή ήταν τεφορμέ και έπρεπε να είναι εκτός εντεκάδος. Για μένα έχασε τα αποδυτήρια. Σε αυτό συμφωνώ μαζί. Όποιος έχει παίξει μπάλα και βλέπει και ξέρει ότι παίζουν κάποιοι παίκτες που δεν πρέπει να παίξουν και έχουν πάρει και του κόσμου τις ευκαιρίες και είναι κάποιοι που δεν έχουν παίξει ούτε ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό, έτσι. Ναι. Και όταν μπήκαν κάποιοι και έχουν βοηθήσει την ομάδα και είναι εκτός εντεκάδος, εκεί χάνεις τα αποδυτήρια. Συμφωνώ για να κάνουμε για να κάνουμε διάλογο, συμφωνώ σε αυτό που είπες. Διαφωνώ σε αυτό ότι σε δύο μήνες μπορεί να δείξουν. Δεν μπορούν να δείξουν. Ειδικά ο ένας δεν μπορεί να δείξει. Καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να δείξει. Ένας δεν μπορεί να βοηθήσει γενικά. Εγώ το λέω με την καλοπροαίρετα. Εντάξει. Γιατί μας ήρθε με ένα βιογραφικό με 240 του Boca Juniors. Δεν παίζουν φίλε τα βιογραφικά και πραγματικά. Και λέω ότι αυτό που έπαιξε χθες με λένε έπαιξε καλά. Εγώ δεν μπορούσα γιατί ήμουν άρρωστος και το είδα από την τηλεόραση. Ναι. Έτσι. Εγώ το όνομά του δεν το άκουσα 2-3 φορές. Κοίτα, αν θεωρούμε καλό ότι στα προηγούμενα ήταν να μην πω αρνητικός, αλλά κοντά στο αρνητικός και τώρα ήταν υποφερτός, όντως είναι μία άνοδος. Αλλά το συγκεκριμένο, για να το κλείσουμε εδώ το θέμα, συγκεκριμένο παίκτη δεν το φέραμε για να είναι υποφερτός, καλός, καλούλης. Συγκεκριμένο το φέραμε για να κάνει, αν όχι στα ντέρμπι τη διαφορά, να κάνει τη διαφορά τουλάχιστον στη δεύτερη ταχύτητα το όνομα. Ούτε εκεί. Ούτε κάθε τι είχε χθες. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά, φίλε μου, με τον ΑΕΚ το Σπάτων. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα, και να μην σε κρατάω και πολύ. Ναι, για κλείσε με αυτό, ναι. Για το παιχνίδι. Λοιπόν, λένε κάποιοι ότι καλά έκανε και έβγαλε στις αλλαγές, ας πούμε. Τις έκανε πολύ αργά, έτσι. Ναι. Δύο αλλαγές στο 75 και μία αλλαγή στο 83. Στο 76 και στο 82. Μπράβο ρε. Οι δύο τελευταίες. Ναι, λοιπόν. Και μου βγάζει ας πούμε το Σιώπη. Ναι, λέει πρέπει να βάλει κάποιον που είναι πιο επιθετικός, γιατί ο Κολάς είναι επιθετικός. Ναι. Μα σε όλο το παιχνίδι, 80 λεπτά δεν έκανε τίποτα ο Κολάσο. Εντάξει, λοιπόν, αντί να κρατήσει, γι' αυτό χάσαμε και το κέντρο, αντί να κρατήσει λοιπόν για μένα προσωπικά, έτσι, δεν είμαι προπονητής, είναι άποψή μου λέω, ωραία, ναι. Σαν φίλαθλος, να κρατήσει το Σιώπη μέσα, να βάλει Μαρτίνεθ που έχει μια κάθετη παλιά, έχει μια τρίπλα και να καλά έκανε και όλο τον Διαμαντόπουλο, εγώ δεν είπα το αντίθετο και καλά έκανε, αλλά να βγάζε το Γιουνές και να περνούσε το Τικινί που είναι πιο γρήγορος. Ο Γιουνές ήταν, δεν μπορούσα. Τέλος πάντων, ο Γιουνές, για να το κλείσουμε μάκια, για να πάρουμε και τους άλλους φίλους να μην έτσι, να έχουμε λίγο τέτοιο. Ο Γιουνές το μόνο άλοθη σε εισαγωγικά που έχει είναι ότι δεν ταΐζεται από τα δύο ακραία μπακ. Δηλαδή δεν βγαίνει μία σέντρα. Δεν βγαίνει μία σέντρα. Δηλαδή δεν έχουμε. Δηλαδή 9 αγωνιστικές. Οι 9 αγωνιστικές, η μία σέντρα που θυμάμαι που την έκανε και γκολ είναι με τη Λάρισα. Δεν ήρθε η μπάλα στο κεφάλι του. Δύο σέντρες έκανε ο Σπανικός. Okay. Λοιπόν, αλλά ας πω κάτι, δεν έχουμε ακραία μπακ επιθετικά. Εντάξει, εκεί είναι η αχίλιο στένα, το είπα. Έχουμε πρόβλημα στα μπακ, τελείωσε, φάνηκε από την αρχή. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Εκτυπητές οι αδυναμίες και φάνηκαν τουλάχιστον από τη δεύτερη τρίτη αγωνιστική, φάνηκαν. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου αν θες. Εγώ μιλάω. Εσείς. Γεια σου Ζάχο. Ο Τάσος είμαι από το Ρέθινο. Έλα Τάσο. Τι κάνετε, εντάξει, ακούω ο συνονόματος σου έρχεται, ξέρω, στον δρόμο. Ξέρω. Ναι. Δεν με πειράζει, κοίτα εγώ... Μπορεί να παρακολουθήσεις. Δεν γνωρίζω μας, αλλά σε συμπαθώ ραδιοφωνικά. Εντάξει. Είσαι έξυπνο παιδί, μου αρέσει να συζητάω μαζί σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Δεν έχουμε να χωρίσουμε και τίποτα έτσι κι αλλιώς. Άκουσε με, και να διαφωνήσουμε δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, αρκεί να μιλάμε πάντα κόσμια και με επιχείρημα. Καλά, αυτό είναι υπερφύλλο. Για ποδόσφαιρο μιλάμε. Έτσι, το ποδόσφαιρο είναι το πέμπτο πράγμα στη ζωή μας, πιστεύω. Να σου πω κάτι, αυτό που λες είναι πολύ σωστό, αλλά πρόσεξε, όλοι δεν σκέφτονται έτσι και όλοι δεν έχουν το μυαλό ή την πείρα, γιατί την αποκτάς μετά από κάποια χρόνια να σκέφτονται με τη λογική τη δική σου. Έτσι. Καλά είναι όμως να ακούνε και να σκέφτονται. Να βάζουν το μυαλό σε μια διαδικασία. Πάμε. Για την ομάδα μου θέλω να μιλήσω. Βέβαια, σε ακούμε. Σαμπάοξης, βλέπω ότι για άλλο ένα παιχνίδι προσωπικά για μένα πάλι είχα κακά σφυρίγματα σε ένα γήπεδο στην Αθήνα με έναν Έλληνα διαιτή. Βλέπω ότι όπου είχα Έλληνα διαιτή έχω προβλήματα, δεν ξέρω
Η ΠΑΕ είπε ότι θα πάρει τα μέτρα της, θα το λύσει. Να βρουν έναν τρόπο να μας παίζουν μόνο ξένοι διαιτητές. Και δεν το πιστεύω ότι μόνο για μας, πιστεύω ότι είναι για σχεδόν όλες τις ομάδες. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα. Και ο Άρης έχει προβλήματα με, τους Έλληνες διαιτητές. Και ο Άρης θες στο μάτσο, αν είδες, λογικά θα το είδες, λέω εγώ, πιθανολογώς θα το είδες γιατί ενδιέφερε την ομάδα σου. Στο 45 όχι. Το είδες το μάτσο ή όχι? Δεν το είδα όλο γιατί ο συνέδριος είναι Ολυμπιακός και έπρεπε εγώ να είμαι στην Πισταριά να ψήνω και να μπαινοβγαίνω και υπάρχει, έβλεπα. Ναι. Υπάρχει μια φάση στο 45 που είναι ο ορισμός της κόκκινης. Βέβαια, επαναλαμβάνω, εγώ δεν λέω ότι έχασε ο Άρης από αυτό το τέτοιο, αλλά καταλαβαίνεις ότι θα ήταν διαφορετικό μάτς με τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο με 10. Υπάρχει μια γωνιά που βέβαια δεν βρίσκει τον Τζανακάκη, αλλά δεν έχει σχέση αν το βρίσκει ή όχι. Η πρόθεση τιμωρείται και όχι το αν το χτύπησε ή όχι. Υπάρχει μια γωνιά που είναι, πρόσεξε, αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, είναι... Δεν το είδα, αλλά σε πιστεύω. Δεν όχι, έχω λόγο να σε πιστεύω. Άμα το δεις, νομίζω θα έχει κοπεί σίγουρα, θα φανεί. Ναι. Είναι ο επόπτης, στην κυριολεξία είναι αυτό, δεν είναι μεταφορά. Είναι στο λιγότερο από μέτρο, μπορεί να είναι και μισό μέτρο. Και φυσικά δεν είδε τίποτα ο επόπτης. Άρα μιλάμε τώρα ότι βλέπεις και εσύ ότι... Υπάρχει θέμα με τους Έλληνες διαιτητές. Τα ίδια και με τον Απόλλων Αθηνών. Βγήκαν οι άνθρωποι και τους έκοψε offside με τον Ολυμπιακό 2 μέτρα κάτω από τη σέντρα. Σωστό, δεν υπήρχε offside γιατί ήταν πίσω από τη σέντρα. Με έναν τρόπο λύνεται αυτό, να είναι σε όλα τα παιχνίδια όμως ξένοι διαιτητές. Ακριβώς. Και εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης και σήμερα άκουγα, έβλεπα στην R3 την αθλητική εκπομπή στην R3 και είχαν τον Καραγεωργίου και λέγανε, λίγο τα κάνανε και αυτοί μπάχα, λένε να δώσουν χρόνο στους Έλληνες διαιτητές και κάνουν και αυτοί λάθη. Και άμα ήταν, τι χρόνο να τους δώσουν, ρε παιδιά. Χρόνος. Είμαστε 45 χρονών πάνω κάτω, εμείς είμαστε όλοι συνομήλικοι. Μας έχουν 5 τρίχες, έχουμε στο κεφάλι μας, μας έχουν πέσει. Έχουμε ασπρίσει από παιδάκια, ήμασταν, έχουμε ασπρίσει και βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Και βλέπω, ας πούμε, ότι 5, 6, μάτς, 7 από τον τελικό του κυπέλου με την ΑΕΚ που σφυρίζει ξένο διαιτητή, δεν έχω δει τίποτα. Δηλαδή, αρχίζει, τελειώνει ένα παιχνίδι χωρίς παρατράγουδα και τελειώνει το θέμα. Εμείς δεν λέμε ότι οι ξένοι δεν θα κάνουν λάθη. Μπορεί να κάνουν και περισσότερα. Το σίγουρο είναι ότι τα λάθη θα είναι προς όλους όμως. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Ένα είναι αυτό, ότι θα είναι προς όλους. Και το δεύτερο, ότι και εμείς πλέον δεν θα σκεφτόμαστε ότι ξέρεις τι, αυτός παίζει τον Ολυμπιακό ή παίζει τον Παναθηναϊκό. Και να λέμε και να πούμε και τα πράγματα όπως είναι. Ζούμε σε μια χώρα που υπάρχει όσο σύψη υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, το άλλο τόσο σύψη υπάρχει και στο ποδόσφαιρο. Είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ βλέπω ακριβώς είναι αντικατοπτρισμός της κοινωνίας. Καθρέφτης της κοινωνίας είναι το ποδόσφαιρο. Μην περιμένεις με χάλια κοινωνία, με χάλια. Πολιτική και πολιτικά πρόσωπα να μας... Ακριβώς αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω τώρα. Δεν θέλω να υπερασπιστώ για να μην μιλήσω ότι την κυβέρνηση αυτή που είναι τώρα. Απλά ακούω όλους τους πολιτικούς και όλα τα πολιτικά κόμματα να βγαίνουν και να λένε, ας πούμε, π.χ. αυτή τη στιγμή κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια και λένε ότι σου δίνουν ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα κακά που έχουμε π.χ. σε αυτή τη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτό είναι αυτή. Όχι, βέβαια, όχι, και λέω, κάτσε ρε παιδιά. Αλήθεια. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που έχει κάνει και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός π.χ. 40 χρόνια, 20 χρόνια λυμαίνεται μαζί με το Παναθηναϊκό το ελληνικό ποδόσφαιρο και ξαφνικά φταίνε οι υπόλοιποι. Και ότι να, αυτοί που πήγαν να φέρουν την κάθαρση, το ξέρω εγώ, και κοιτάξτε τι έχουν κάνει και τι γίνεται. Ποιος Ολυμπιακός τώρα, έτσι αυτά. Δηλαδή να τρελαίνες. Για να το κλείσουμε τάσο, γιατί υπάρχουν αρκετοί στην αναμονή. Φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ, άμα θες την άποψή μου, γιατί εδώ είμαστε να λέμε την άποψή μας, τουλάχιστον σε θέματα που έχουμε άποψη και γνώμη. Ναι, εννοείται. Φυσικά δεν φταίει για όλα τα δεινά της χώρας, αλλά όταν λες άλλα και κάνεις άλλα, το πιο τίμιο. Καλά, δεν θα διαφωνήσεις. Το πιο τίμιο είναι. Το πιο τίμιο για να θα διαφωνήσεις. Για το πιο τίμιο. Τώρα εσύ να αλλάξεις και 40 χρόνια σύψεις, να προσπαθήσεις πια, δεν γίνεται εδώ. Για να το κλείσουμε λίγο τάσο, όταν λέω κάποια πράγματα. Και εγώ λέω ότι δεν μπορώ να τα κάνω. Εγώ δεν λέω ότι μπορούσαν και δεν τα κάναν. Και δεν μπορώ να τα κάνω και πέφτω σε τοίχο. Πιο τίμιο είναι να παραιτηθώ, φίλε. Είπα αυτά, δεν μπόρεσα να τα κάνω και παρετούμε. Αυτό, ναι. Ακόμα αυτός μιλάει. Λοιπόν, στην Τούμπα Όχι, 5 λεπτά. Κλείνει με αυτό. Να κλείσω με το καλή επιτυχία στην ομάδα μου για το μάτς με τη Βίντη στην Ευρώπη. Υγεία να έχουν οι παίκτες μου. Αυτά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Τασούλη. Καλό βράδυ, γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Τάσο. Δώσε ρε το κινητό που κοιτάψε και χτυπούσε να πούμε. Φέρ' το. Ποιος έπαιρνε. Ποιος έπαιρνε. Ναι. Ποιος έπαιρνε. Ποιος έπαιρνε, λέω. Ο Ομπάμα. Ποιος να πάρει. Φίλε, ένας. Δεν τον πήρα, ξέχασα να τον πάρω κιόλας. Δεν ξέρω το νούμερο αυτό. Μάλιστα. Ποιος φίλος με πήρε να ξαναπάρει στο διάλειμμα. Ποιο. Okay, λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα, εσύ. Γεια σου, φίλε.
Ναι, ναι. Ήρθε ο Τρίγιας. Ήρθε μόλις. Φίλε, καλησπέρα. Πότε πήγε, πότε ήρθε. Εντάξει, δεν είναι. Λίγο θα κράξω λίγο τον προπονητή μας, τον Λουτσέσκου. Να κράξετε, φίλε. Είπε, ναι, θα το κράξω. Με ποια έννοια. Το ρωτήσατε, το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Λέει δεν είναι δίκαιο, έχουμε τις ευκαιρίες. Ναι. Μετά ο Κρέσπο είπε είναι δίκαιο. Ναι. Να συμφωνήσω εγώ με τον Λουτσέσκου ότι δεν είναι δίκαιο. Αλλά απ' την άλλη δεν ήταν δίκαιο και στο Καραϊσκάκι που κερδίσαμε. Δεν ναι, είναι, ναι, αν το δούμε με τις ευκαιρίες. Ναι, τα καλά και τα συμφέροντα. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Λέμε τώρα, ας πούμε. Τέλος πάντων, έπρεπε ο ΠΑΟΚ τώρα αυτό το... είναι ένα 0, το κάνεις 2-0 και το κλειδώνεις και δεν. Γίνεται η ζημιά δεν που είναι έτσι έγινε. Απλά ακριβώς αδερφέ το ποδόσφαιρο. Δεν είναι τόσο απλό το ποδόσφαιρο. Δεν είναι τόσο απλό όπως το βλέπεις ότι το κάνεις 2-0. Γιατί άμα παίξεις επιθετικά μετά το 1-0 και πάει να κάνεις το 2-0 με μια ομάδα η οποία είναι αίτητη. Πάω και σε πρώτος είσαι. Ναι, ας και άλλη είναι δεύτερη. Και είδες τι καλό σύνολο έχει. Και είδες ότι. Κουλούρης, Βασιλακάκης, ελλείψεις είχαν. Και είδες εσύ να έχει καμιά έλλειψη χθες ο Ατρόμητος προχθές. Είδες κανένα Ατρόμητο να παίζει κανένα φιλικό. Είδες κανένα Ατρόμητο να μην κλωτσάει. Είδες κανένα Ατρόμητο να μην παίζει είδα. Το ποδόσφαιρο που παίζει. Δεν είδα. Αν λοιπόν ο ΠΑΟΚ πήγαινε να βάλει. Που μαζί σου είμαι εγώ, θα ήθελα και εγώ να γίνει αυτό. Αν όμως ο ΠΑΟΚ έπαιζε επιθετικό ποδόσφαιρο και έτρωγε στο 1-1 με καναφθηνό τρόπο, τι θα τον κάναμε τον Λουτσέσκου. Γιατί ο Ατρόμητος έκανε μισή ευκαιρία, φίλε μου καλέ, και έβαλε ένα γκολ. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ έκανε ναι. άλλες τρεις με Πρίγιοβιτς, με Ζαμπά και με Βέρμπλουμ. Και δεν μπήκε η μπάλα μέσα. Απλά αυτό που σου έλειπε χθες ήταν η τύχη προχθές. Στα άλλα μάτς είχαμε τύχη, στο προχθεσινό δεν είχαμε. Είχαμε αστοχία και ατυχία. Έκανε μισή ευκαιρία ο Ατρόμητος, έβαλε τον γκολ. Γεια σας. Στο Καραϊσκάκι όμως τι είπε ο Λουτσέσκου. Ήμασταν τυχεροί και το αποτέλεσμα είναι άδικο για τον Ολυμπιακό. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν το λέει αυτό ρε φίλε ένας προπονητής. Τώρα τρελός είσαι. Πλάκα μου κάνεις. Ναι. Λέω, ρε, δηλαδή έπρεπε να μας πει ο Λουτσέσκο ότι ήμασταν τυχεροί στο Καραϊσκάκι. Δεν το είδα, δεν το είδε όλη η Ελλάδα. Ας το πει αφού το είδε. Ότι, έκανε, ότι έκανε 23 ευκαιρίες ο Ολυμπιακός και δεν έβαλε γκολ. Κακό να το πει γιατί. Τι είναι, κακό θα ήταν. Να, ναι. Δεν μου λες τώρα για το Ραπτόπουλο πότε το ανακάλυψε αυτό. Ότι χρησιμοποιείται τη μαρμίτα και αυτά. Φίλε, τώρα, φίλε τρέλα πουλάει, το ήξερε. Και το ήξερε, μπροστά είναι και ο Ζάχος. Το ήξερε, φυσικά. Έτσι. Και είπε: δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και να πούμε και κάτι. Όχι, δεν είπε. Και συγχαρητήρια. Την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα το έβγαλε ο Τσαλτίδης, δεν το βγάλαμε εμείς. Δεν το βγάλαμε εμείς. Εμείς εδώ πέρα. Ο σταθμός το έβγαλε. Εντάξει. Ο σταθμός, ο Τσαλτίδης τι είναι. Δεν το έβγαλε από μόνο, το έδωσε πρώτα. Εντάξει, θέλω να σου πω: δεν το έβγαλε ο Κόλκας. Επειδή το βλέπω στο Euro πάνω τώρα που βγάζει την εκπομπή τα βράδια, έχει κάνει το πάνελ, το έχει ξεχυλώσει 7-8 άτομα. Αυτή η μαρμίτα πρέπει να είναι όπως είναι. Φιλαράκι. Ένας του ΠΑΟΚ, ένας του ΆΡΚ και ένας του Ηρακλή. Φιλαράκι. Μετρημένα κουκιά. Αλλά και τα νούμερα τότε ήταν. Είναι τόσο μπούφος που δεν καταλαβαίνει ότι γίνεται διαφήμιση και ραδιοφωνικά το όνομα της εκπομπής της τηλεοπτικής. Τόσο βλάξ είναι. Τόσο δεν τον κόβει. Τόσο δεν τον κόβει. Α έρθει αυτό τώρα. Τα νούμερα γινόταν με εσάς τότε. Α έρθει αυτό τώρα. Κατάλαβες, τόσο βλάξ είναι. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, φίλε, έχουμε και άλλες γραμμές. Να είσαι καλά. Ναι, έγινε. Για χαρά, καλό βράδυ. Βράδυ. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, να πάρουμε πρώτα τους φίλους. 2310, 287 και 3 οχτάρια. FM και ενώ. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54526. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ φίλε. Από Χανιά Ολυμπιακός. Γεια σου, σ' ακούμε. Το όνομά σου, το όνομά σου αν θέλεις. Δημήτρης. Έλα, Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Δύο πράγματα. Ένα για σένα Τάσο με το Ραπτόπουλο. Ναι. Μεγάλη ρόπα καραφλός. Δεν γίνεται έναν άνθρωπο που έχει τρία παιδιά τώρα να το λες έτσι στην κάμερα. Απαράδεκτο. Τα πήρε όλα πίσω, ζήτησε συγγνώμη φίλε. Πήγα από εκεί. Εντάξει, αλλά δεν τα λες έτσι. Το είδα εκεί στο YouTube. Ναι. Για το μάτς χθες. Ζάχο, θεωρείς ο Άρης ήταν καλύτερος? Θεωρώ το δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν ισοπαλία, φίλε. Ναι. Δεν νομίζω να διαφωνείς. Ο Ολυμπιακός έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στο 5ο λεπτό με τον Φορτούνη και μετά, αν εξαιρέσεις τον γκολ, δεν νομίζω να υπήρχε στο γήπεδο. Όχι ότι ο Άρης έθελξε με την απόδοσή του, αλλά νομίζω το Χ ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Έτσι νομίζω. Τώρα, αν είδες κάτι διαφορετικό, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Εγώ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε Ολυμπιακός. Στο? Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε Ολυμπιακός. Μία ολιγορία εκεί του Τζανακάκη ή τον είδε ο Νάτσκο που είναι παιχταράς για μένα και από την προηγούμενη θητεία του στον Πάοκ. Ναι. Δεν τον ανακαλύψαμε τώρα και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έπαιζε χθες ο Νάτσκο από την αρχή. Δεν βλέπω το λόγο.
Μία ολιγορία και του Τζανακάκη που το μυαλό του περισσότερο είναι στην επίθεση παρά στην άμυνα, την πλήρωσε. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Όπως και με τον ΠΑΟΚ, κάπως ανάλογα έχασε. Ένα παίκτη θέλω στον Ολυμπιακό από τον Άρη. Ποιον θέλεις? Τον Ματέο θα μου πεις. Τον Ματέο Γκαρσία. Ναι. Ο Ματέο Γκαρσία είναι δανεικός για ένα χρόνο στον Άρη. Τώρα το καλοκαίρι θα γίνει. Ναι. Είδομεν. Είναι καλός παίκτης. Και για το Σιώπη, ότι από τον Μπουχαλάκη καλύτερος είναι. Δεδομένο δηλαδή... ότι είναι καλύτερος από τον το Μπουχαλάκη. Δεδομένο. Δεν καταλαβαίνω τι ήταν στον Ολυμπιακό περισσότερο στον Μπουχαλάκη από το Σιώπη. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, φίλε, τι να σου πω. Θα έλεγα ότι ο Σιώπης είναι Έλληνας και δεν λέγεται Σιώπιτς, αλλά απ' την άλλη ναι. Παίζει ο Μπουχαλάκης, θα μου πεις. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Τα του Ολυμπιακού δεν τα ξέρω καλά. Ότι παίζει ο Μπουχαλάκης είναι μεγάλη. Δηλαδή με το Σιώπη νομίζω ότι δεν συγκρίνονται οι δύο παίκτες. Τώρα μπορεί να κάνουν και λάθος. Τι να σου πω. Τέλος πάντων. Οκ. Και κάτι άλλο. Ένα τελευταίο. Mm-hmm. Για τον Άρη, ότι παίζει καλή μπάλα, αλλά και εσείς δεν έχετε ένα center forward. Σεντερφόρ, φίλε, σωστά τα λες, και τα δύο ακραία μπακ. Εκείνα είναι οι χτυπητές αδυναμίες του Άρη. Ναι. Και τα δύο. Και αριστερά και το δεξιμπακ. Φιλότιμοι, ναι, εντάξει, τρέ, αλλά για τουλάχιστον για αυτό το επίπεδο, για τις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, είναι λίγοι οι συγκεκριμένοι. Τώρα... Και λίγο σε στόπερ έχεις ένα θέμα, λίγο. Δηλαδή... Εντάξει, στο στόπερ γιατί έχω θέμα. Ναι. Για τον Κολές. Τώρα... Μ' άρεσε πολύ ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Ο Σα. Ήταν καλός. Ναι. Μ' άρεσε πολύ ο Μπλάκμαν, ο αμυντικός, ο μαύρος. Πώς το λέει αυτό. Φοβερό παιχτάκι. Και που πέσει ήταν βασικό. Κατά τα άλλα, ο Νάτχο έκανε τη διαφορά με τον Μπουμπί και έβγαλε αυτή τη σεντράρα. Κάτσε καλά, τον ξέρουμε από τον Μπακ, τον έχουμε δει. Και έκανε και τον γκολ. Αλλά και στη φάση του γκολ, λίγο να τονίσω, χωρίς να θέλω να πικάρω. Για πες. Η αμυντική του Άρη είναι ο κοντινότερος 2,5 μέτρα, ρε παιδιά, στον Χασάν. Ωραία. Δηλαδή είναι εντελώς αμαρκάριστος. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, γίνεται η φάση, η σέντρα παριστερά, τη βγάζει ο Κούτρης με τη μία. Εκεί όμως, πού είναι η άμυνά σου, ρε φίλε. Οντάξει. Μηδέν. Ωραία. Στατικότητα. Εγώ άκουσε, δεν το λέω. Όχι 2,5 μέτρα. Να σου πω κάτι. Δώσε μου λίγο ένα λεπτό, φίλε. Ναι. Πραγματικά, επειδή είμαστε κοντά τώρα και καταλαβαίνω ότι δεν το λες, βλέπω και το πρόσωπό σου ότι δεν το λες για να πικάρεις. Το ίδιο μπορώ να πω και εγώ στον γκολ του ΠΑΟΚ στον Ατρόμητο Τάσο, που ξαφνικά ο Βαρέλα έγινε ο Σουάρες και πέρασε τρία άτομα και είναι 11 αμυντικοί μέσα στην περιοχή του Ατρόμητου και η μπάλα πάει σε αμαρκάριστο. Ναι, αλλά εκεί το μαρκάρουνε, ρε φίλε. Τον Κρέσπο, ποιο το μαρκάρει. Το Βαρέλα και τον Κρέσπο μαρκάρουνε. Καλά, πλάκα μου κάνει. Κοντρόλαρε μέσα σε άμυνα με 11 αμυντικούς, κοντρόλαρε και σούταρε. Όταν σούταρε. Και ο Βαρέλα έκανε δύο τρίπλες. Όταν σούταρε. Ο Βαρέλα, Άλλο λέω. Όχι ο Ζαμπάι. Ναι, ναι. Ο Βαρέλα το κάνει συχνά αυτό πάντως, να ξέρεις. Κάνει τρίπλες ο Βαρέλα. Ναι. Δεν έχει δύο ρωτά μάτς. Ο Κρέσπο τα σούταρε. Παρεμποδίστηκε νομίζω από αμυντικούς. Τάσο είχε το χρόνο να σταματήσει, να κοντρολάρει, να φυσικό, στο πάρει μέσα στη μικρή περιοχή και να σουτάρει. Άμα δεις εκείνη τη στιγμή τι επιλογές είχε ο Βαρέλα, θα δεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει 4 άτομα μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου και επειδή είναι δουλεμένο αυτό, είναι δουλεμένο, εγώ εμένα μου το βγάζει το μυαλό, βρίσκει πάντα τον πιο ξεμαρκάριστο. Ωραία. Και ο Τζανακάκης, ωραία. Συγγνώμη, τον αμυντικό... Το μαρκάρουν πολύ λιγότερο από τους επιθετικούς. Ωραία. Το δηλαδή, ποιο δεν θα μαρκάρουν. Δεν μαρκάρουν. Τον Τζανακάκη που από εκεί έκανε πάρτι ο Βιερίνια στο μεταξύ μας, δεν σε πείραξε. Σε πείραξε ότι σε αυτό στα 2,5 όντως ήταν 2 μέτρα μπροστά και ξεχάστηκε. Του Βιερίνια που τον έκανε πάρτι και το ίδιο έτσι κέρδισε και το πέναλτι του πήρε την εσωτερική ενώ ήταν πίσω, δεν σε πείραξε. Έτσι είναι. Δεν μπορεί σωστά να λες, εγώ έχω τον Βιερίνια και το Μάτος και εσύ έχεις τον τέτοιο και στον Ολυμπιακό να σε πειράζει. Δεν γίνεται αυτό. Νομίζω ότι βγάζει μάτια το ότι είναι αμαρκάριστος ο Χασάν από το μαρκαρισμένο Κρέσπο που κάνουν και κάτι προσπάθεια. Φυσικά για είναι αμαρκάριστος γιατί δεν έπρεπε να βγει σέντρα, Τάσο. Γιατί αν υπήρχε ένας αμυντικός που θα πήγε το μυαλό του στην Δεν μπορεί να συμφωνούμε σε όλα. Εντάξει, όχι. Okay. Να σε καλά, φίλε. Να κάνουμε... Καλό βράδυ. Γεια σου, ρε Γάβρα, με τα Χανιά. Εμείς δεν κάνουμε όπως οι δικοί σου να πούμε. Άντε, γεια. Σας αφήνουμε, σας δίνουμε λόγο. Όποιος μιλάει σωστά και καλά, φυσικά. Να εκμηριώνετε την άποψή σας, όμορφα, ωραία. Αυτός ο Κούτρης, πρόσεξε, δεν κάνω πλάκτο. Έλληνας είναι αυτός ή ξένος. Έχει βραζιλιάνικες ρίζες. Γιατί Λεωνάρντο, τι έλεγε από πίσω. Έχει βραζιλιάνικες ρίζες, σου λέω. Εκεί έμαθε την μπάλα, στη Βραζιλία. Είναι καλησπέρα, φίλε. Είναι καλός παίκτης αυτός. Καλησπέρα, φίλε. Έλα. Γεια χαρά. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Καλά, φίλε. Ήρθε ξαναμένος ο. Όχι, καθόλου. Γιώργος, πάω από Ολλανδία. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε. Πολύ έρεμος είμαι, νομίζω. Ναι.
Σήμερα, χωρίς να το θέλετε, τυντάξετε τους δείκτες ακροματικότητας στον αέρα. Του Ραπτόπουλου. Από πολλές πλευρές. Μα τον Μπαγλάμα, του σκουλαρικά του. Όχι, όχι. Παίχτηκε. Παρακολουθώ και εγώ γιατί φαίνονται τα νούμερα. Διπλασιάστηκαν τα views, θα το πω εγώ. Διπλασιάστηκαν τα views του Ραπτόπουλου. Ναι, τα views τυντάχθηκαν στον αέρα. Και όλοι όσοι βλέπανε σε ακολουθούν τώρα, όλοι βάλαν λίμπερο για να του πει. Εντάξει. Χωρίς να το θέλετε δηλαδή. Κάνατε ένα φοβερό τρίκ. Ναι. Να σου πω κάτι, φίλε Γιώργο, ξέρεις γιατί πήγα. Δεν ξέρεις γιατί πήγα. Γιατί όπως και την άλλη φορά, όταν ήμουν τότε στη Μαρμίτα, έλεγε τρέγια, με παίρνεις τηλέφωνο, με παίρνεις τηλέφωνο. Όταν είχα αποχωρήσει, μας είπε Ρουφιάνος του Βορρά, δεν τον είχα πάρει κανένα τηλέφωνο στο κινητό, ούτε είχα στείλει μήνυμα στο καντράν, στην τηλεόραση. Και έλεγε τρέγια, με παίρνεις τηλέφωνο, με παίρνεις τηλέφωνο. Πάλι έτσι είπε. Τρικάκια είναι αυτά, εντάξει. Πάλι ναι, ρε φίλε, αλλά δημιουργείς έτσι λαθασμένα την κοινή γνώμη. Εγώ να το πω μια που έχουμε τον Γιώργο. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είπε και να με πάρεις και με απόκρυψη, δεν θα το σηκώσω για το καρ. Εγώ Θουβού, δεν παίρνω τηλέφωνα. Φάνηκε ότι τον πείραξε. Το έχεις δει και άλλη φορά. Σκάνω μύτη εκεί που είσαι. Φάνηκε Τάσο ότι τον πείραξε το σχόλιο σου, που δεν ήταν βέβαια επί. Δεν το έκανες, ας πούμε, για να τον. Τσιγκλήσεις. Φάνηκε ότι τον πείραξε αυτό το πράγμα πολύ. Φίλε, εγώ έγραψα ένα απλό. Ότι όπου φυσάει ο άνεμος. Ναι. Και του το εξήγησα τώρα που πήγα live. Πάντως, για να πάμε και στα θέματά μας. Ούτε τον έβρισα όπως με έβρισε, ούτε τον προσέβαλα κατά αυτόν τον τρόπο ένα τέταρτο που με έβριζε. Έλα Γιώργο, πάμε. Πάντως, ο ίδιος θα πρέπει να δει, αυτό είναι το οξύμορο της ιστορίας, ότι τα views στα παλιά βίντεο της Μαρμίτας είναι πολύ περισσότερα από ότι όταν είναι live τώρα η Μαρμίτα. Γιατί ρε Γιώργο, ξέρεις γιατί. Μπορείτε να το φανταστείτε, ναι, αυτό. Ναι, εμείς μπορούμε να το φανταστούμε γιατί το ζήσαμε, δείτε, Γιώργο. Εκατομμύρια views, εκατοντάδες χιλιάδες views στα παλιά που συνεχώς αυξάνονται και βλέπεις, ας πούμε, σχόλια μέχρι και χθες που γράφονται από τα views που είναι σε live στη Μαρμίτα που έχει τώρα, η οποία, ας πούμε, δεν βλέπετε. Πάτα ένα φρένο, Γιώργο. Πάτα ένα φρένο γιατί έχετε τις γραμμές. Ξέρεις γιατί. Εγώ έχω εξήγηση. Γιατί τότε όταν πηγαίναμε στη Μαρμίτα και δεν πήρε αυτό το λογούμενο, είναι η πραγματικότητα, η αλήθεια. Είχε 600 μηνύματα κάθε Κυριακή η Μαρμίτα, γινόταν της ανομαλίας. Δεν είχε ανάγκη αυτή η εκπομπή να κάνεις μπάνιο με μέλι. Δεν είχε ανάγκη αυτή η εκπομπή να μπει ένας για μπούκα στο στούντιο και να έχει όλο τυχαίως μικρόφωνο και να ρωτήσει ποιος είναι ο μποξέρ ο Ραπτόπουλος. Κατάλαβες, σου λέω. Ναι. Αυτό το αγνό, η οπαδική αντιπαράθεση, η αγνή, ότι. Ρε παιδί μου, μπαίναμε μέσα και ήταν σαν να ήμασταν σε καφενείο, πώς σου πω. Δεν νιώθαμε ότι είμαστε τηλεόραση. Φαινότανε. Κατάλαβες, Γιώργο. Τέλος πάντων. Αυτά τα λίγα. Τέλος πάντων, να πάω. Έχω χρόνο να πω λίγο για το. Πες. Ένα λεπτό, γιατί έχει τρεις γραμμές, γίνεται χαμός. Πες. Έχει τρεις γραμμές, οκ. Okay. Αυτό που ήθελα να πω, ότι η ισοπαλία η δικιά μας με τον Ατρόμητο, για μένα ήταν το πιο ιδανικό αποτέλεσμα που μπορούσαμε να φέρουμε. Δηλαδή. Εντάξει, διαχωρίζω την απόδοση της ομάδας μου κτλ. Αλλά σαν αποτέλεσμα της ημέρας ήταν το πιο ιδανικό. Γιατί μία από τις στρατηγικές των αντιπάλων μας και ειδικά αυτών της ΑΕΚ, που για μένα αυτοί είναι πλέον οι οποίοι πρέπει να τους βάλουμε στη γωνία, ήταν αυτό το περίφημο φιλικό του Περιστερίου, ρε παιδί μου. Έπρεπε να άκουγες το βράδυ τους γνωστούς παραγωγούς στην τριάδα αυτή, Τσατάλη, Τσακίρη, Μιαούλη, ας πούμε, αυτούς τους τρεις, οι οποίοι. Συντονίζουν όλο τον αεξίδικο κόσμο, δεν είπαν κουβέντα, δεν μπορούσαν να μιλήσουν, ήταν πολύ διπλωματικοί, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, το είχαν δεδομένο, ηρωνευόντουσαν, ξέρω εγώ, και στο στοίχημα πόσα έπαιξες εσύ, έπαιξε με 1-3 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, πόσα έπαιξες, ποιος είναι ο, ξέρω εγώ, σκόρερ, ποιος. Ηρωνευόντουσαν όλη την εβδομάδα για το περίφημο φιλικό του Περιστερίου. Οπότε, η ηρωνία ποια είναι, ότι τα στομάχια τους ήταν πολύ πιο σφιγμένα, ήταν πολύ πιο στεναχωρημένοι που φέραμε ισοπαλία, που κάναμε γέλα, αυτό να κερδίζαμε. Μιλάμε έτσι, αυτό το κάρμα φέτος έτσι πως έχει έρθει, είναι ένας εφιάλτης ατελείωτος, βαδίζουν από δωμάτιο σε δωμάτιο, παραμιλούν και ονειρεύονται. Δεν ξέρουν από πού να πιαστούν και τι να κάνουν. Αυτό είναι που με ικανοποίησε πιο πολύ, γιατί αν ήθελα μια γκέλα να την κάνω εγώ σαν ΠΑΟΚ, δεν είμαστε, ας πούμε, από τον Άρη, αν τα το πω κι εγώ, κάποια γκέλα δεν την κάνουμε κι εμείς. Ήταν αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, ολοκλήρωσε, Γιώργο, έχει τρεις γραμμές ακόμα. Έγινε, να είστε καλά, γεια σας. Για χαρά. Καλό βράδυ. Για χαρά, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Έλα στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Καλησπέρα. Εδώ Καραφλού Κοτσίδας. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
Αδελφέ, τα λέμε και απευθείας. Μιλάμε μετά το. Μιλάμε, φίλε. Κοίταξε, επειδή είμαστε αέρα, θέλω να πεις πότε μιλήσαμε εμείς, εγώ και εσύ. Πότε μιλήσαμε. Μιλήσαμε πρώτη φορά τότε που μου έγραψε και το σχόλιο. Έκανα έτοιμα φιλίας να γίνουμε φίλοι, αδελφέ. Όχι, πόσο καιρό έχει, μια μέρα, δύο μέρες, πόσο έχει. Μια μέρα. Εχθές μου έγραψε το σχόλιο στη σελίδα. Και δεν βλέπω πιο το κακό που μου έγραψε. Είμαστε και δύο αποξίδες, αδελφέ. Πιο το κακό. Και ο Ραπτόπουλος, γιατί έβλεπα το δικαστήριο από την αρχή, ναι, άρχισε και μας έβρεσε και τους δύο. Δηλαδή είναι κακό που έκανες ένα σχόλιο στη σελίδα μου. Από ό,τι φάνηκε, μάλλον. Τέλος πάντων, έληξε το θέμα. Εγώ πήγα από εκεί, γιατί εγώ από τα τηλέφωνα δεν μιλάω, φιλαράκι. Εντάξει, εγώ γουστάρω τετατέτα. Με κοιτάς τα μάτια και να με βρεις. Αλλά όταν πήγα δεν με είπε τίποτα. Ανερώ και συγγνώμη με είπε. Όταν πήγα και με είδε, μεθάνιο μύριζε. Κατάλαβες. Και δεν το λέω για να κάνω το μάγκα. Εντάξει, εγώ πήγα εκεί. Πήγα εκεί, όχι για να. Άκου λίγο, δεν πήγα να πλακωθώ στα σούτια με το θούβου. Πήγα να το ζητήσω, πήγα να το ζητήσω το λόγο, γιατί είπε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και όχι μόνο εμένα. Και το Ζάχο πήγε λίγα σε άσχημα. Και το Ζάχο και εμένα και εμένα έβρισε. Δηλαδή και εγώ που έγραψα και έφτιαξα μία σελίδα. Ζάχο δεν τα ξέρει. Θα πει να δει την εκπομπή να την δει όλη. Και σένα έχει πάρει μπάλα. Ναι, το είδα. Με έβρισε χιδεότατα και ο Ραπ και μου είπε κατανόμαστες λέξεις και αυτός το είδα. Σε επανάληψη από την αρχή της εκπομπής είδα την πινέλη και μου ρίξε και εμένα. Τον πόνεσαν οι αλήθειες που είπα που έγραψα στη σελίδα μου, τον πόνεσαν. Φαίνεται. Κωνσταντίνε. Εγώ δεν είπα κανένα ψέμα. Από αυτά που έγραψα, αδελφέ, και σε σέβομαι σαν μεγαλύτερος και παλαιότερος παουξής, αν τίποτα από αυτά που λέω είναι ψέματα. Είπα τις αλήθειες που φαίνονται. Όποιος έχει λίγο μυαλό, τέλος πάντων, αυτά που έχω γράψει νομίζω, είναι αλήθειες. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως έχει φτάσει, γιατί εντάξει τώρα το κάναμε θέμα για τηλεοπτική, δεν πειράζει, χαλάλι, έτσι όπως έχει γίνει η φάση, νομίζω ότι είσαι απαραίτητος εκεί πέρα μέσα. Είσαι ο μόνος που δίνεις τόνο, που δίνεις παλμό και ζωντάνια. Προσπαθούσα χωρίς να θέλω, Κωνσταντίνε, να υποτονίσω κανένα παλικάρι εκεί πέρα μέσα, αλλά τη διαφορετικότητα τουλάχιστον τις τελευταίες εκπομπές την έχεις κάνει εσύ. Έστω και αν κάποιος δεν τους αρέσει. Προσπαθώ να κρατάω, αδελφέ, ψηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ. Δεν έβρισα, δεν ξέρω αν παρακολουθούς όλες τις εκπομπές της Μαρμίτας. Δεν τα παρακολουθώ, όχι, γιατί 6 ώρα δουλεύουμε, φίλε, το πρωί. Γιατί έγινε ένα σκηνικό πριν 2 εβδομάδες, ανήμερα του ντέρμπι με τον Άρη, που ήρθε και ο συνοπαδός Δήμος και τσακώθηκε αυτός με τον Μαλάτο. Εγώ δεν τον είχα βρει ποτέ τον Μαλάτο. Πάντα σεβόμουν τους υπόλοιπους στο πάνελ, ανεξαρτήτως ομάδας, και ο Μαλάτος τα έβαλε ανέτια μαζί μου. Και με 3 εβδομάδες, και ενώ πήρα χθες τηλέφωνο ζωντανά στον αέρα και του είπα να ζητήσει τη συγγνώμη δημοσίως ο Μαλάτος για τις προσβολές που είπε προς το πρόσωπό μου, αυτός δεν ανέρεσε τίποτα. Μάλιστα. Και συνέχισε να με προσβάλλει. Όταν θα έρθεις από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, θα ξαναπάς την εκπομπή του ραπ, τότε να τα πεις και εκεί πέρα δημοσίως, Κωνσταντίνε, να σε ακούσουν όλοι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε καλά, για την επικοινωνία. Να περνάς καλά. Να περνάς καλά, ρε καραφλοκουτσίδα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο, φίλο. Καλησπέρα. Σήμερα είναι η μέρα της Μαρμίτας. Το λες και έτσι. Έτσι δεν λέγεται η εκπομπή. Και της Μαρμότας, μπορεί. Μιλάω με τον Ζάχο και τον Τάσο, έτσι. Έτσι. Το όνομά σου. Ναι, φίλε. Είμαι ο Καστοριανός, ο εξής. Καλά είσαι. Α, να το σου. Γεια σου. Πώς είναι το όνομά σου? Νίκο με λένε. Γεια σου, Νίκο. Πήρα τηλέφωνο με αφορμή αυτό που συνέβη. Ναι, Νίκο. Πριν 2 μήνες που πήγα στη Μαρμίτα για πρώτη φορά, στο πρώτο διάλειμμα, δεν θυμάμαι σε ποιον το είπε ο Κωστής, του λέει αυτός εκεί εδώ έχει πολλά στοιχεία του τρέχεια και θα κολλήσουμε άσχημα. Ναι, για και το... με στενοχώρησε αυτό που έγινε σήμερα. Για τον Καραφλοκοτσίδα λες. Όχι, ο Κωστής ο Ραπτόπουλος. Για σένα το είπε. Κάποιον είπε, ναι, ότι αυτός έχει κάποια στοιχεία του τρέχεια, ναι, και θα πατήσουμε. Μάλιστα. Και με στενοχώρησε το σημερινό γεγονός, γιατί και ο Τρέγιας, φυσικά και ο Ζάχος, αλλά και ο Μπουγάτσας, όλα τα παιδιά προσφέραν σε αυτή την εκπομπή, αλλά και μέσω του Κωστή κάτι μπορεί να κερδίσα και αυτή. Είναι άσχημο πράγμα να βλέπω εγώ, ένας άνθρωπος ο οποίος αφιλοκερδός και με δικά μου έξοδα πηγαίνω σε αυτή την εκπομπή, επειδή τον γουστάρω προφανώς και το κάνω, άσχετα αν είμαι οπαδός της ΣΑΚ και δεν είμαι του ΠΑΟΚ ή του Άρη. Αυτό κάναμε και εμείς 5 χρόνια, αδερφέ. Το ξέρω. Και είναι άσχημο πράγμα να βλέπω εγώ τον Κώστα να βρίζει τον Τάσο, ο Τάσος να σηκώνει την εκπομπή του για να πάει
να ζητήσει το λόγο που είναι αντρίκιο. Εγώ στο αναγνωρίζω δημόσια. Μπράβο σου φίλε. Αντρίκιο αν μη τι άλλο. Αλλά με στενοχώρεσε αυτό το γεγονός, γιατί θεωρώ ότι είμαι μέλος σε μια εκπομπή η οποία έχει ξεκινήσει από πολύ πριν, και για να τη βρούμε εμείς σε αυτό το ύψος που τη βρήκαμε σήμερα, κάποιοι άνθρωποι έχουν προσφέρει. Κάποιοι άνθρωποι έχουν παλέψει γι' αυτό. Ο Κώστας είναι λίγο φάουλ, γιατί εκνευρίστηκε με αυτό που έγραψε εσύ και δεν είναι κάτω μεμτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Σέβομαι απεριόριστα και τον Τάσο και τον Ζάχο και τον Μπουγάτσα και όλα τα παιδιά που έχουν προσφέρει σε αυτή την εκπομπή. Από αυτή την εκπομπή και γενικά από την επαφή μου με τον Ραπτόπουλο, αλλά και εκεί το μαγαζί που κάνει την εκπομπή, έχω γνωρίσει μόνο φίλους παοξίδες και ασήμα εξής. Επειδή τους σέβομαι, με τον Κώστα που μιλούσε πριν λίγο, το Καραφοκοτσίδα, το λεγόμενο, είμαστε πολύ φίλοι. Άσχετα εάν δεν είμαστε συνοπαδοί. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Δηλαδή τα πάντα πρέπει να τα βλέπουμε οπαδικά, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή εσύ, να σου πω κάτι, αν σε γνωρίσω και πάω να πιούμε δύο ρετσίνες και μου ξηγέσαι καλά, επειδή είσαι εξής, τι πρέπει να σε κατέψω ή να με δώσεις καμιά ροπαλιά στο κεφάλι. Δεν το κατάλαβα. Όχι, φίλε. Ο άνθρωπος, άκουσε με λίγο αδερφέ, ο άνθρωπος δεν κρίνεται από τις πολιτικές του πεπιθήσεις, από τις οπαδικές του προτιμήσεις και από τις θρησκευτικές του αντιλήψεις. Κρίνεται από το πώς συμπεριφέρεται στον απέναντί του. Τις σεξουαλικές δεν τις έβαλες. Δεν γαμείς, όχι. Και για να μην κρατάω τη γραμμή άλλο, κάποια στιγμή πριν έρθω στη Θεσσαλονίκη, στη Μαρμίτα και γενικά εκεί να παρακολουθήσω ποδόσφαιρο με τον Κωστή και τα παιδιά, πού θα πας και τι θα κάνεις και... Έχω αναθεωρήσει εντελώς όσον αφορά κάποιους φίλους παοξίδες. Εντελώς, δηλαδή, από τη στιγμή που κατάλαβαν ότι τους σέβομαι, δεν τους προκαλώ, δεν τους βρίζω, δεν θα πάω στη τούπα με φανέλα της ΑΕΚ να πανηγυρίσω προκλητικά και όλα αυτά, μόνο φίλους έχω. Πόσο χρόνο είσαι, Νίκο, αν επιτρέπετε, ρε φίλε, λοιπόν. Είμαι 35. Ναι, μικρός, όντως. Σε σχέση με εμάς είσαι μικρός, αλλά εντάξει. Ναι, είμαι 35. Ωραίος είσαι. Είσαι η ηλικία που ήμασταν εμείς όταν ήμασταν στη Μαρμίτα. Έτσι, ωραίος είσαι, ωραία τα λες. Καθαρό παλικάρι φαίνεσαι. Εγώ κάνα 2-3 φορές έτσι, γιατί δεν τη βλέπω είναι για την εκπομπή που σε είδα. Έχεις καλές απόψεις, αλλά δεν κάνετε χημεία, φίλε, εκεί πέρα μες. Αν ήτανε άλλοι κανένα 2-3 σαν και σένα και υπήρχε αντιπαράθεση που να μιλάνε και για μπαλίτσα, να κολαντρίζουν και όμορφα, θα γινότανε κόλας. Κατάλαβες. Εγώ έχω άποψη την πω στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ που σας άκουσα, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου, φίλε. Καλό βράδυ. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Το όνομά σου, αν θέλεις. Γιώργος από Βόλο. Γεια σου, Γιώργο. Πάμε. Βόλο. Τα έχουμε ξαναπεί. Μέσα από το Βόλο. Μέσα. Γεια σου, μέσα από το Βόλο, λέω, ή κάθε χωριό εκεί κοντά. Νέα Ιωνία, Νέα Ιωνία, Βόλος. Νέα Ιωνία. Ωραίος. Ναι. Πάμε. Καιρό είδα μας. Στα τσιπουράδικα είμαστε. Ωραία. Ναι, καιρό. Τώρα με θυμήθηκες. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο παιχνίδι μας, ρε παιδιά. Ποιο είναι το παιχνίδι σας? Το παιχνίδι που παίξαμε. Τι, πάω και άλλο. Με στον Ατρόμητο. Πάω. Τι είναι, ρε παιδιά. Πού να ξέρω. Να μιλήσουμε λίγο για μπάλα, για παοκάρα. Πάμε. Έτσι. Λοιπόν, ένα παιχνίδι δικό μας, ολόδικό μας. Θα ξεκινήσω πρώτα από τα κοράκια, θα τα πω. Γιατί από τη στιγμή που είπε η ΚΕΔ ότι θα φέρει ξένους διαιτητές σαν ντέρμπι, δεν το έκανε που παίζει ο πρώτος με το δεύτερο. Η απορία μου. Γιατί δεν το έκανε η ΚΕΔ? Ναι. Γιατί έπρεπε να πάρει με ροκαματάκι ο διαιτητής, ο οποίος παραπέφθηκε κιόλα, έτσι. Τι να το κάνω εγώ, και να το παραπευθεί και να μην παραπευθεί. Τι δίκιο έχεις. Δίκιο. Μου έκοψε εμένα 2 πόντους. Δίκιο έχεις. Δεν κατεβαίνω, ρε φίλε, να παίξω. Παίζει ο πρώτος με το δεύτερο. Φέρτε μου ξένο διαιτητή. Φέρτε μου ξένο ρέφερι. Αυτό δεν είπατε από την αρχή. Δεν μπορείς να μην διακατεύεις. Θα τιμωρηθείς. Ωραία. Φέρτε μου ξένο ρέφερι. Τώρα. Ναι, δεν το κρίνουν. Το κρίνει ο Περέιρα αυτό. Έτσι και η παρέα του. Έκανε... Ο Περέιρα και η παρέα του θέλει να κόψουν τον ΠΑΟ. Γιώργο, πρόσεξε τι έγινε. Ζήτησε ο ΠΑΟ και ο Ατρόμητος ξένο διαιτητή. Δεν ναι, και γιατί δεν το βάλανε. Στον πρώτο, έπαιζε ο πρώτος με το δεύτερο, δεν στείλανε ξένο διαιτητή. Και στείλανε στον τέταρτο με τον έκτο. Ναι. Στον τέταρτο με τον έκτο. Στον τέταρτο με τον πέμπτο. Στον τέταρτο με τον πέμπτο. Α, μπράβο. Όχι, τρίτο τέταρτο. Άρα, η ρίζα είναι πολύ βαθιά μέσα. Καταλάβεις τι γίνεται. Άρα, μπράβο. Είναι πολύ βαθιά μέσα. Να πάω τώρα και στο παιχνίδι, στο, μάλλον στην καλοπροαίρετη κριτική. Εντάξει. Γιατί δεν γίνεται να τα βλέπουμε όλα ρόδινα. Έτσι. Η ομάδα και κάποιοι παίκτες, νομίζω, προσωπική μου άποψη, και αν κάνω λάθος διορθώστε με,
είναι τεντωμένοι, είναι σκασμένοι. Άσχετα αν είχαμε μια διακοπή πρωταθλήματος. Εντάξει. Σωστά. Οι αλλαγές μας είναι συγκεκριμένες και από τη στιγμή που βλέπεις εσύ προπονητή Λουτσέσκου που σε σεβόμαστε και σε αγαπάμε στην ομάδα μας ότι ο άλλος τον έχουν βάλει ανάμεσα δυο ντυρέκια. Ο Καρασαλίδης και ο... το αδύνατο παιδί από τον Πανιόνιο. Ο αμυντικός τους. Ο Ρισβάνης. Ναι. Με ακούτε? Σ' ακούμε. Τον έχουν βάλει στη μέση. Για 75 λεπτά δεν υπάρχει μέσα στο γήπεδο ο παίκτης Πρίγκοβιτς. Ο Κυβρακίδης. Όχι, ο Ρισβάνης και ο Καρασαλίδης είναι τα center back τους. Mm-hmm. Ο Κυβρακίδης είναι αριστερό back. Mm-hmm. Δεξί back έπαιδε. Ναι. Και απ' την άλλη ο ξένος. Λοιπόν, δεν μπορείς δηλαδή πόσο πιο κακός θα είναι ο ΑΚΠΟΠ από το παίκτη Εκαντούρη, για να μιλάμε με ονόματα, δεν μπορούμε να κρυφτούμε, από τον δεφορμαρισμένο Πέλκα και από τον Ουάρτα που τον έχει ξαναδεί. Πόσο πιο κακός θα είναι. Που μπορεί να παίξει και πίσω από το φορ, που μπορεί να παίξει και κοντά στο φορ, να πάρει ο ένας, δηλαδή να το πω λίγο πιο λαϊκά, μαλώνει ο ένας με τους δυο. Έτσι. Βάλε ακόμα ένα να μαλώσουν δύο με δύο ρε φίλε. Να πάρει τον ένα στο πέρα. Να τον δούμε λίγο. Κάνει. Δεν κάνει. Γιατί αποκτήθηκε. Να βοηθήσει δεν αποκτήθηκε. Σωστά. Θα φοβηθώ τον Ατρόμητο. Και δεν θα παίξω με δύο μπροστά. Και θα παίξω κάναντι με 3-5-2. Και μετά μου τον γυρίζει σε 3-4-3. Σε 4-3-3. Και με βάζει μέσα. Δηλαδή να χάσω ρε παιδιά δύο βαθμούς από το Στρούγκι. Από το Στρούγκι και με τέσσερις απουσίες ο Ατρόμητος. Εκεί είναι. Να χάσω ρε φίλε ένα μάτς, να έρθει εκεί να χάσω. Αλλά καθώς πρέπει να το χάσω. Γιώργο, το να μόνο, προσπαθήσω το μόνο και να το χάσω. Το μόνο κέρδος στο χθεσινό ξέρεις ποιο είναι. Πες το. Ότι απέδειξες ότι δεν έχεις ομάδες δορυφόρος και ότι δεν δίνεις φιλικά. Σωστός. Ότι είμαι πιο καθαρή ομάδα. Και ότι είμαι περήφανος που είμαι από οξύς. Αν τελικά κατακτήσεις το πρωτάθλημα, θα είναι ένα από τα πιο αντρίκια πρωταθλήματα των τελευταίων 50 ετών. Ναι, μετά και από το χθεσινό, έτσι ναι. Είναι, Ζάχο. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Ναι, αλλά να πω κάτι. Θέλω να δω και λίγο τους παίκτες που πήραμε. Εντάξει. Δεν ξέρω. Πήραμε έναν αριστερό μπακ να ανεβάσουμε λίγο τον Αντελίνιο μπροστά. Τον Τόσκαλες. Τον Τόσκα. Ναι. Το ξέρω. Απλά λέω αριστερό μπακ. Ξέρω ποιο άκου, πήραμε. Άκου, Γιώργο. Γιώργο. Δεν μπορεί ο Αντελίνιο. Μεγάλος εγώ. Δεν μπορεί. Δεν μπορούμε να τον ανεβάσουμε μπροστά. Δεν βλέπεις ότι από την πλευρά του κάνουν πάρτι. Όλες οι ομάδες. Αλλά ξεκινάει από πίσω και, και έρχεται και μπροστά. Και δημιουργεί ρήγματα. Α, μέχρι το 60 να το κάνει αυτό. Παραπάνω δεν μπορεί. Μετά με οξυγόνο δεν το βλέπεις. Αυτό, ναι, αλλά άμα το κάνει από το κέντρο και μπροστά θα έχει παραπάνω ανάσες. Μα από το κέντρο και μπροστά πρέπει να μαρκάρει παραπάνω. Απλά μπορεί να κάνει λιγότερα ανεβάσματα και να κρατάει πιο πίσω την άμυνα. Να σε καλά, να σε καλά Γιώργο, έχει πολλές γραμμές. Έγινε ρε παιδιά, έγινε. Είσαι ωραίος ο Γιώργο, να σε ακούμε. Έγινε. Καλό βράδυ και στο Βόλο. Και είσαι κανένα τσίπουρο για μας. Τώρα δεν, θα πω στο τέλος την άποψή μου έτσι. Εντάξει. Μια που δεν είπαμε ούτε εγώ για τον. Και εγώ για τον Μάτς. Αύριο θα τα κάνουμε. Αύριο θα τα πούμε γιατί είχαμε σήμερα ναι, πολλά. Γιατί και τώρα ακούω πράγματα τα οποία διαφωνώ, αλλά δεν θα πω τίποτα. Θα πω την άποψή μου αύριο. Okay. Και φυσικά εσύ θα πει για το Άρης Ολυμπιακός. Εγώ θα πω για το. Δεν με πει θα πω. Ναι, καλά, ούτε εσύ θα με πει θα πω. Λέω, θα δεν σε είπα να πει. Ναι, ναι. Γιατί ακούω πράγματα εδώ παραδείγματος. 23-10, 2-87 και 3-8. Αύριο. 2-87. Ας ακούσουμε τον κόσμο σήμερα. 8-8-8. Και αύριο 2 ώρες θα έχουμε. Έτσι, πάμε στον επόμενο πρώτο Θεός, βέβαια. Πάμε. Καλησπέρα. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Άκης από επιτροπικά, Άκης. Γεια σου, Ράκη. Ο Καρ. Ο Καρ, ο Καρ. Γεια σου, Ράκη. Γεια σου, ρε Αμάξη. Μιλάμε την μπούκα σου. Ζάχο, ναι. Φίλο μου, για σένα πήρα περισσότερο. Σ' ακούω. Την μπούκα και τα λοιπά, την ξέραμε και έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω, Ζάχο, βγήκες από τον γκρουπ. Ναι. Γιατί, φίλε. Κάποια πράγματα φίλε, θα τα πάμε εμείς εκεί πέρα. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είπα εγώ. Ελπίζω να μην έγινε κάτι. Όχι, δεν έγινε. Είδα κάποια πράγματα που ξεφεύγουν από την καζούρα και δεν θέλω. Δηλαδή. Και θα το κάνω και με. Γιατί εντάξει, και, όχι, και εγώ είχα βγει ξαναμπήκα. Άκουσε με. Δεν το λέω μόνο για το συγκεκριμένο. Είμαι και σε πολλά, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν ανάλογα και του ΠΑΟΚ, υπάρχουν και του Άρη, ναι. Αρκετά γκρουπ. Και από εκεί βγήκα από μερικά. Δεν θέλω πλέον. Δηλαδή, έχω φτάσει σε ένα σημείο. Δεν μπορώ
να βλέπω πράγματα τα οποία όχι με στεναχωρούν, δηλαδή να είναι έξω μέρα και να μου λένε ότι είναι νύχτα. Δεν μπορώ πλέον ούτε αυτά να τα βλέπω. Θέλω πράγματα έτσι να είναι, να μπαίνω στο διαδίκτυο και να είναι λίγο πιο ευχάριστα. Δεν με πειράζει καζούρα. Άλλωστε, ερχόμενος εδώ, θέλω να το πω αυτό, ερχόμενος εδώ στο Λίμπερο και ξέροντας ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει μια στη χειρότερη καλή χρονιά, καταλαβαίνεις θέλω να πω νομίζω, ήξερα ότι θα υπάρχει καζούρα. Δεν με πειράζει καζούρα. Θέλω να είναι έξυπνη καζούρα και όχι στοχοποιημένη, καταλαβαίνεις. Οπότε, καλύτερα να μην, δεν είπα τίποτα, σηκώθηκα, βγήκα και μια χαρά, όλα καλά και δεν... Φίλοι θα είμαστε και πάλι. Εγώ απλά να σου πω, επειδή σέβομαι αυτό που λες, ότι τα παιδιά εκεί πέρα μέσα σας αγαπάμε όλους, μπορεί να ξεφεύγουμε καμιά φορά. Εντάξει, εντάξει ρε φίλε, εντάξει. Μα δεν εντάξει, ελπίζω... Και εμείς ξέρεις τι γίνεται Ρεσιάκη, με την νοοτροπία που είχαμε πριν 10 χρόνια που ήμασταν στην τηλεοπτική εκπομπή και στα αυτή, με αυτή την νοοτροπία μπαίνουμε ρε φίλε. Τώρα εμείς είμαστε 48 χρόνων, έτσι ο Ζάχος είναι λίγο πιο μεγάλος. Και έχει εκεί πέρα μέσα 18, 17, 25, 20 που δεν καταλαβαίνουν το δικό μας το πνεύμα ότι εμείς θέλουμε το καφριλί και το οπαδικό. Κατάλαβες. Δεν μπορούμε να κάνουμε φροντιστήριο τώρα να είμαστε στο κατηχητικό στα 48. Καταλαβαίνω. Απλά να ξέρετε παιδιά ότι κάποιος από αυτούς προσπαθεί έτσι κι αλλιώς και η ομάδα να τους διώξει. Έχουμε πει 100 φορές ότι έτσι κι αλλιώς εμείς θέλουμε εσείς να σχολιάζετε εκεί πέρα μέσα. Όχι, εγώ προσαρμόστηκα φίλε, βλέπεις, δεν, δηλαδή... Κάνα post, ξέρω εγώ, μια φορά τη βδομάδα και πολύ. Εντάξει, αλλά παρακολουθώ καθημερινά, έτσι γουστάρω το χαβαλέ, την μπλακά έχει γέλιο. Εντάξει, όλα καλά. Επίσης, επειδή αυτό το τηλέφωνο το έκανα για τον Ζάχο, ναι. Επειδή τον παρακολουθώ γενικά και στο Facebook και γενικά το έχω πει κιόλας πολλές φορές ότι οι απόψεις του είναι πολύ ωραίο σε αυτά που λέει, έχει την επιχειρηματολογία του και μου αρέσει και τη σέβομαι παρόλο Προσπαθώ. Που... Και γνωρίζει πλέον ότι και εγώ δεν είμαι από τη δικιά του πλευρά. Δεν αλλά αυτό, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Καμία σχέση βέβαια, γιατί στην τελική όλοι μαζί στο Escobar μπορεί να τα πίνουμε και να μην τρέχει και κάσανο. Άκη, άκουσε με λίγο. Μου δίνεις μια καλή assist για να πω ένα πράγμα. Ναι. Το έχω πει σχολιάσει αρκετά. Άλλη μια φορά είναι καλό. Εγώ δεν αξιοποιώ και δεν αξιολογώ την άποψη του άλλου με βάση το τι ομάδα είναι, το αν είναι Άρης ή ΠΑΟΚ. Αν είναι άντρας ή γυναίκα, αν ζει στη Θεσσαλονίκη ή στη Ρόδο, αν πηγαίνει στο γήπεδο ή αν δεν πηγαίνει. Εγώ αξιολογώ τον άλλον και την άποψή του με βάση τα επιχειρήματά του, φίλε. Δεν σημαίνει επειδή μιλάει ο Τρέγιας στο τηλέφωνο ή εσύ επειδή σε πάω, ό,τι λες είναι χαζομάρα και αν βγαίνει ένα συνοπαδός μου, ό,τι λέει είναι σωστό. Κατάλαβες. Εμένα τα επιχειρήματα, και φυσικά όταν λες κάτι να το κάνεις. Άμα λες άλλα πράγματα και κάνεις άλλα, για μένα αυτό είναι στοιχείο ασοβαρότητος. Οπότε έτσι αξιολογώ εγώ τους ανθρώπους και την άποψή τους βασικά. Τέλος πάντων. Κοίτα, ό,τι και να είναι, είναι σεβαστό από όλους βέβαια. Είναι έτσι. Δικιά σου, πώς το λέει, είναι με τη θέλησή σου όλο αυτό το πράγμα. Εμείς πολύ απλά θα σε θέλαμε πίσω όπως και να έχει, το ξέρεις ναι, αυτό. Εντάξει, αλλά μάχε, και δεν να μην σε έχουμε πίσω, δόξα το Θεό. Αγαπάμε. Η υγεία να υπάρχει, φίλε, η υγεία. Θα τους αφήσουμε να το κάνουν τσίλι καφενείο εκεί πέρα μέσα. Μωρέ, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Εντάξει. Τέλος πάντων, χωριά από αυτά, παιδιά. Να... Τρέγια, τα είδαμε τα live. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω γι' αυτό. Έπρεπε μια καρπαζιά μου να το ρίξει γι' αυτό, ρε φίλε. Φίλε, άκουσε με λίγο. Όταν κάνεις αυτή την κίνηση, κάνεις το δίκιο σου. Άκουσε, όχι. Να σου πω κάτι άλλο, ασύς τώρα. Άμα έκανε κάτι τέτοιο, πολλοί θα λέγανε καταρχήν ότι ήταν στημένο, να ξέρεις. Καλά έκανε και δεν έκανε κάτι τέτοιο. Είναι στημένο. Καλά, εντάξει, ρε φίλε. Φίλε, εντάξει, στημένο. Σε ό,τι έχω ιερό. Α, εντάξει, άστο, δεν χρειάζεται. Με πήραν εδώ πέρα, καταρχήν ξεκινάει η εκπομπή και χτυπάει το νούμερο. Χτυπάει το τηλέφωνο. Ένας αδερφός από πάνω από το σύνδεσμο, από την Νεάπολη. Και με λέει το. Και μετά βλέπω τα και μετά, γιατί έχω ανοιχτό το face όταν κάνουμε εκπομπές και τα λοιπά. Είδα το βιντεάκι και βλέπω, δεν ήταν δηλαδή ένα απλό κράξιμο, ρε φίλε. Εδώ 5 λεπτά μας έβριζε ασύστολα. Γι' αυτό μου γύρισε το μάτι και το μυαλό να πούμε, έγραψα τι το μάτι μου. Και λέω, θα πάω κύριε, πώς τρέμε. Να δούμε τι θα μας πεις. Γι' αυτό τα πήρε όλα πίσω, λέει ανερό, τα παίρνω πίσω, συγγνώμη, ζητάω και τα λοιπά. Φυσικά δεν ζητήσεις, ρε Καριόλη. Αυτούς που λένε ότι ήταν στημένα σκηνικά. Εντάξει, και... Τέλος πάντων, θα έχει και τέτοιους, ρε φίλε, τι θα κάνουμε τώρα. Δεν πειράζει. Μπορούμε να διάσουμε το μυαλό μας να γεμίσουμε το δικό τους. Να σε καλάκι. Γεια σας, παιδιά. Να σε ακούμε, όχι μόνο έτσι. Σήμερα που έγινε η μανούρα, να σε ακούμε γενικώς. Να ακούμε την άποψή σου, να μην τη διαβάζουμε μόνο. Να μην τη διαβάζουμε διαδικτυακά, να ακούμε και την άποψή σου. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου και σένα. Εγώ είμαι. Εσύ φίλε.
Ωραία, ο Γιώργος από το Μεταμέλεια είναι. Τι κάνουμε? Τι γίνεται, όλοι, γεια σου, όλη η μαρμπίτα πέρασε σήμερα. Γεια σου, Γιώργο. Όλοι περάσαμε. Ωραία, καταρχήν τώρα για το επεισόδιο δεν θέλω να πω τίποτα, επειδή έχω μιλήσει και με τις δύο πλευρές, και με τον Καραφλοκοτσίδα και με τον Ραπτόπουλο, εγώ θα κατέβω και κάτω και όλος να τον βρω τον Καραφλοκοτσίδα, ξέρω πολύ καλά τι έχει γίνει, τέλος πάντων δεν θέλω να πω σε αυτό και να το κάνω τώρα. Εντάξει, τον πείραξε, δηλαδή έδωσε πολύ περισσότερη βάση σε μια έκφραση του Τάσου, τώρα τον πείραξε. Ακριβώς, τώρα εντάξει, ο Τάσος έχει κάθε δικαίωμα να σχολιάσει, δικαίωμά του είναι, εντάξει. Ναι. Δεν σίγουρο, ο Κωστής δεν έπρεπε να πει αυτό. Φάνηκε ότι τον πείραξε πολύ, εντάξει. Φάνηκε. Είναι παρορμητικός, αλλά πρέπει να μάθει να ελέγχει κάποια πράγματα, το έχουμε ξαναπεί. Κατά και για μένα κατά καιρούς έχει τύχει να διαφωνήσουμε και να μου πει διάφορα και τέτοια. Τέλος πάντων. Γιώργο, αν έλεγε ένα απλό χαρακτηρισμό 2, εντάξει ρε φίλε, θα την έπρεπε, όπως το έχει κάνει πολλές φορές. Εδώ ρε φίλε, ήταν χοντρό ρε φίλε. Εγώ που γενικά έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κωστή, συμφωνώ 100%. Αν ήμουνα στο λαϊκό δικαστήριο θα έπαιρνα και εκεί το λόγο. Εντάξει, δεν γινόταν. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Και ο κόσμος δηλαδή δεν πρέπει να διαμορφώνει λαδασμένα την κοινή γνώμη. Γιατί αν δεν πήγαινα, θα άφηνε να αιωρηθεί κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που κατάλαβε ο κόσμος τι έγινε τουλάχιστον ζωντανά στην εκπομπή. Σωστό. Εντάξει, τώρα αυτό που λένε για αυτά και ξέρω εγώ στη μέρα και κάτι γαζά είναι αηδίες. Τώρα αυτοί υπάρχουν παντού, ρε. Εντάξει. Εμείς τα 600 μηνύματα τότε δεν τα κάναμε γιατί αδειάζαμε στο κεφάλι μας μέλη ή κάναμε ψεύτικες μπούκες να πούμε με τα Mac Boxer και παλαιστές. Ό,τι γινόταν ήταν ζωντανά και ήταν αληθινό. Μπαίναμε 12 παραπέντε βρισκόμασταν εγώ, ο Ντρούλινγκ, ο Μπουγάτσας, ο Μακουκούλα και κανένα δύο παιδιά ακόμα 12 παραπέντε έξω από το στούντιο και 12 και 5 μιλούσαμε για τις ομάδες μας. Και αν πλακωνόμαστε και σκοτωνόμαστε μεταφορική έννοια, ξέρω εγώ οπαδικά, ό,τι είδατε ήταν αληθινό. Τίποτα δεν ήταν αισθημένο. Ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται. Σε μένα μην τα λες. Εγώ, αν θυμάσαι καλά, έπαιρνα και τότε πολύ πιτσιρικάς και έπαιρνα και τηλέφωνο. Λοιπόν, θυμάμαι, ρε Γιώργο. Θυμάμαι. Είσαι το γνωστό κάρτο. Λοιπόν, καταρχήν θα ξενερώσω λίγο γιατί όλοι περιμένουν να μιλήσουν για τη Μαρμίτα. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για ποδόσφαιρο βασικά, στα γρήγορα. Καταρχήν για μας. Αυτό που έγινε με τον Τζίλο αποδείχθηκε ότι πρέπει να σφυρίζουν ξένοι διαιτητές σε όλα τα μάτς. Mm-hmm. Το μάθαμε με το σκληρό τρόπο, αλλά ευτυχώς δεν κόστησε πάρα πολύ. Βέβαια, εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι θα βάλουν μυαλό στη διοίκηση και θα προσπαθήσουν να πιέσουν λίγο τα πράγματα, γιατί ίσως και αυτοί ξέρω, θα το αφήσανε, μωρέ, να είπαν έλα, μωρέ, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλέον τη δυναμική να ασκεί και κάποια βέτο. Εντάξει, αυτό που κάνω διαιτητής είναι τραγικό, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι παραπάνω. Θέλω να ρωτήσω λίγο τώρα κάτι τελευταίο κλείνοντας στο Ζάχο και θέλω και την άποψη και τη δικιά σου Τρέγια. Ναι. Ζάχο, θέλω στον προπονητή σας γιατί τον διώξατε, γιατί έχασε από Ολυμπιακό, Άρη, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ή επειδή έχασε από Γιάννενα και Πανιόνιο. Τώρα βέβαια μου κάνεις αυτά, ήθελα να τα πω στον εκείνη 12 παραπέντε, ήθελα να τα πω αύριο, θα με αφήσεις. Όχι, δεν είναι θέμα συγγνώμης, απλά είναι κανένα δεκάλεπτο σχόλιο που ήθελα να κάνω, 7 λεπτό. Κράτα το πίσω μέρος του μυαλού. Αύριο θα ακούσεις. Θα κάνεις την τοποθέτηση. Καταρχήν, ξέρεις, εγώ μετά την ήττα του Αστέρα το έχω πάρει απόφαση. Έχω κρατήσει τα μέλη από το στοίχημα στην άκρη, γιατί δεν το βλέπω να προχωράει τον Αστέρα. Γιατί, κάτσε, το στοίχημά μας είναι, για θύμισε μου, αν θα βγει ο Άρης με συμπεντάδα, έτσι, ή Ευρώπη. Όχι, το στοίχημά μας είναι ποιος θα τερματίσει πιο πάνω. Α, ο Άρης. Ο Τρίπολης ή ο Άρης. Καλά, αυτό έλα μου το πληρώσει τότε. Τι, σιγά, ρε φίλε, ποιος γιατί. Όχι, ωραία, λοιπόν, παιδιά, χάρηκα πάλι που σας άκουσα. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Να σε καλά. Να σε καλά. Και ένα βράδυ, έλα και από εδώ. Είπαμε, τα είπαμε αυτά. Ναι, θα μιλήσω τώρα, έχω κάτι θέματα. Εντάξει, τα είπαμε. Θα φέρεις και τα μέλια. Έγινε, Γιώργα, ρε, να σε καλά. Βασίλη, πόσους έχουμε ακόμα? Άλλους δύο. Μην τηλεφωνείτε. Ωραία, μην τηλεφωνείτε. Οι υπόλοιποι έχει άλλη βιβλιοκουμπή. Παιδιά, αύριο στις 8 όμως, έτσι. Αύριο 8 με 10. Στο πρώτο τελευταίο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Εθνικός από Πάτρα, είχαμε ξαναμιλήσει στην αρχή της εκπομπής. Καλώς το παλικάρι. Για θυμίσαι το όνομά σου όμως. Σταύρος. Έλα, Σταύρο. Γεια σου, Σταύρο. Ναι, ένα σχόλιο για αυτά που είδαμε σήμερα. Τρέγια, να ξέρεις, το μεγαλύτερο μέρος είμαστε μαζί σου. Γιατί η εκπομπή έχει εκτροχιαστεί τον τελευταίο καιρό. Έχει γίνει πολιτική εκπομπή. Σταύρο, δεν ασχολούμαι, ρε φίλε, εγώ με την άλλη την εκπομπή. Ειλικρινά σου μιλάω. Το να πάει εκεί ο Τάσος δεν είναι απλά επειδή εσείς. Δηλαδή, είναι ζωντανή ιστορία αυτή τη εκπομπή. Εντάξει, σωστό γι' αυτό που λες. Ναι, αλλά κάνουμε μία εκπομπή εδώ με τον Ζάχο. Εντάξει, εμείς δεν ασχοληθήκαμε ούτε με ακροαματικότητες, ούτε βρήσαμε με φτηνό τρόπο, με αχάριστο τρόπο, σαν γυναικούλα δηλαδή που έβριζε έτσι. Όχι, ρε φίλε. Να είμαι μπροστά και βρήσαμε. Γιατί όταν πήγα μπροστά, μύρισε μεθάνιο, να πούμε. Το κατάλαβα.
Έχεις όλα τα δίκια μαζί σου. Εγώ πιο πολύ αυτή τη. Και βρίζεις έναν άνθρωπο δηλαδή και προσβάλλεις και το διπλανό μου. Πέντε χρόνια πήγαμε εκεί όμορφα, ωραία. Χωρίς να μας κεράζει μισό νερό. Αφιλοκερδό, σε κάναμε 600 μηνύματα. Σε βλέπαν στην Αυστραλία, σε βλέπαν στην Αμερική, σε βλέπαν σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι συμβάλαμε, προσφέραμε λίγο ρε φίλε και εμείς σε αυτή την εκπομπή. Αλλά όχι τέτοια χάρη να με προσβάλλεις έτσι. Έχεις κανένα πρόβλημα μαζί μου, πάρε με ένα τηλέφωνο. Το έχεις το τηλέφωνο μου. Μην παίρνεις μόνο κάθε χρόνο με παίρνεις και μου λες έλα στη Μαρμίτα και εμένα και τον Ζάχο. Έλα. Μόνο εσείς και ξέρω εγώ. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Έτσι. Ναι, πάρε και πες μου, Τάσο, έχω αυτό το παράπονο ρε φίλε. Το είπες. Όταν πήγα εκεί και το λέω, το όνομα της Μαρμίτα δεν το δώσαμε εμείς και εγώ και ο Ζάχος. Και το ήξερε, το λέω αυτό το πράγμα. Έκανε το χάζο, έκανε το Κινέζο. Όχι, θυμάμαι. Το ήξερε, ρε φίλε, το ήξερε. Και του το είπαμε στο Εσκομπάρ. Θυμάμαι στην εκπομπή με τον Κόκκινο με τη μεσημεριανή, τον κολάντρισε λίγο ο Κόκκινος και είπε, όχι, ρε. Βέβαια, το είπε, έτσι το είπε. Όχι, εγώ τους έδωσα το OK και μπράβο τους και καλά κάναν τα παιδιά. Τώρα δεν ξέρω, πικράθηκε από το σχόλιο του Τάσου και γύρισε το 180 μήνες στροφή έκανε. Τώρα δεν ξέρω, τώρα τι να σου πω. Ναι, παιδιά, δυστυχώς ο Κωστής εκτέθηκε σήμερα και εμείς που είμαστε αγνοί φαν δεν το θέλουμε αυτό. Εντάξει, λοιπόν, τελείωσε. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Είπε στο τέλος τα νερό, όλα ζήτησε και τελείωσε, κατά κάποιο τρόπο συγγνώμη. Θεωρείται έληξαν. Okay. Για μένα έληξε και όλα. Έληξε και όλα. Καλό βράδυ, παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Στον τελευταίο φίλο, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Λοιπόν, να σου καλύτερα κιόλας γιατί έχουμε και τους, και τους υποστηρικτές. Μην τηλεφωνείτε, παιδιά, θα τα πούμε, θα τα πούμε αύριο. Έτσι, πρώτα δώσω θέλω 8. Να πω κάτι, γιατί είπε εσύ και για την εκπομπή, γι' αυτό θέλω να πω κάτι. Καταρχήν, να συζητήσω συγγνώμη που σ' άφησα μόνο σου για 40 λεπτά. Έπρεπε να πάω. Δεν γινόταν. Εγώ δεν σου είπα, πήγαινε άνθρωπε. Δεν γινόταν. Άμα σου έλεγα μην μπας, δεν θα πήγαινε. Σου είπα πήγαινε. Εφόσον ήταν επί προσωπικού, καλά έκανε και πήγε. Και μπορούσα να τη βγάλω και μόνο στον εκπομπή. Και δεν είναι μόνο επί προσωπικού. Θα βάλεις μετά την εκπομπή, είπε και για σένα. Εντάξει, αν είπε με μένα. Γίνε γαϊδουριά. Κοίτα, άκουσε με. Την πικρία την καταλαβαίνω. Την αχαριστία, εντάξει. Σίγουρα, σίγουρα και εμείς ωφεληθήκαμε. Μας γνωρίσαν 5-10 άνθρωποι περισσότερο από ό,τι μας ξέραν στην προσωπική μας ζωή. Αλλά το να λέγονται τέτοια πράγματα νομίζω ότι είναι, ξεπερνάει και κάποια όρια. Θεωρώ ότι πικράθηκε από αυτό που έγραψες. Ίσως το φούσκωσαν και τα μυαλά κάποιοι έτσι δίπλα του τον είπανε τι είναι αυτά που γράφει, τι κάνει, τι ράνει. Δεν ήταν εκφράσεις αυτές που είπε και προς το πρόσωπό σου. Όταν θέλεις κάτι καταρχήν, σωστά είπες, το παίρνεις τηλέφωνο τον Τάσο, παίρνεις τηλέφωνο τον Ζάχο αν έχεις κάποιο παράπονο και λες. Εγώ όταν μία στο παρελθόν είχα ένα παράπονο που τον πήρα και το είπα. Δεν έκατσα να γράψω στο διαδίκτυο. Και από μένα ακόμη και να με βρεις και να με κάνει. Εκτός αν είναι κάτι πολύ προσωπικό, κάτι επιπροσωπικού πάρα πολύ, δεν θα απαντήσω. Άμα καλά να είναι και δόξα σε ο Θεός και όλος ο κόσμος να είναι καλά. Αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Εντάξει. Όσον αφορά για την εκπομπή, επειδή πήρα το όλη θέση, εγώ να πω ότι η εκπομπή για μένα δεν πάει καλά, αν δεν πάει καλά, αν δεν πάει, δεν το ξέρω, αν δεν πάει καλά, δεν πάει καλά για ένα λόγο, ότι είναι πολλά τα άτομα. Και επειδή δεν καταλαβαίνεις, εγώ πότε έκατσα να δω ρε Τάσο, δεν ξέρω εσύ πότε έκατσα τελευταία φορά, δεν καταλαβαίνω τι λένε. Φωνάζουν όλοι, γίνεται, εμείς ακόμη και όταν μαλώναμε με τον Τάσο ή με τον Μακουκούλα, έβγαινε νόημα από αυτά που λέγαμε. Ναι. Δηλαδή καταλάβαινε ο ακροατής. Τις περισσότερες φορές έβγαινε. Ναι. Εντάξει, θα υπάρχει και αντιπαράθεση και καμιά φορά θα ανέβουν και οι τόνοι. Εντάξει, αλλά εγώ ακούω δηλώσεις και δεν καταλαβαίνω τι λέτε ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν είναι αυτό πράγμα. Και όταν υπάρχει εκεί μια οχλαγωγία και υπάρχουν 7, 8, 10 άτομα και πρόσεξε και δεν είναι και στάνταρ το πάνελ, παίζει ρόλο και αυτό. Είναι κάποια πράγματα λοιπόν, τα οποία. Έλα, δε στο σχόλιο τι έκανε. Ωραία, τι έγραψε. Διάβασε το, δεν βλέπω από εδώ. Έγραψε ο Κωνσταντίνος έτσι. Και κάτι για το ραπ να σχολιάσει. Άσο με τρώει το σαράκι ενώ παραμονές του ντέρμπι της Νύφης του Βορρά με έπαιρνε τηλέφωνο για να παραστώ στο πάνελ της εκπομπής για να υπάρξει το γνωστό αποτέλεσμα και να χτυπήσει κόκκινη τηλεθέαση προς μεγάλη κοινοποίησή του τώρα. Ενώ συμπληρώνεται μια εβδομάδα από τα κωμικοτραγικά γεγονότα της τελευταίας εκπομπής, δεν υπήρξε ούτε ένα τηλέφωνο, ούτε μία άμεση επικοινωνία ανάμεσά μας. Πραγματικά έχω ξενερώσει αδέρφια. Ωραία, εσύ τι έγραψες. Και γράφω από κάτω. Ναι, το βλέπω τώρα. Όπου φυσάει ο άνεμος είναι ρε Κώστα, όπου έχει μαρμίτα δηλαδή σαν τον τίτλο της εκπομπής. Τι δεν καταλαβαίνεις. Αυτό ακριβώς έγραψες. Ωραία. Ούτε χαρακτήρισα. Το βρίσκω υπερβολικό. Ούτε έβρισα. Το λιγότερο υπερβολικό την υπερβολική την αντίδρασή του. Και αν τον πείραξε, έπρεπε να πάρει τηλέφωνο.
Τον πείραξε επειδή είναι σε δημόσια θέα αυτό προφανώς και ότι σαν να το λες ρε παιδί μου ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, κάπως έτσι. Αλλά οι χαρακτηρισμοί, συγγνώμη Κώστα, ήταν απαράδεκτοι. Απαράδεκτοι. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα και δημόσια. Εντάξει, μπορεί να είσαι στο YouTube, δεν λέγονται αυτά τα πράγματα έτσι. Και μπινελίκι και... Διότι τα μπινελίκια τα είπες. Υπάρχουν στο... Το κόψαν κατευθείαν, 2,5 λεπτά μπινελίκια. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Αφού σον είπες ότι τα ανέρεσαι όλα, θα το θεωρείς και εσύ, λήξαν το θέμα. Και αυτά. Κοίταξε, Ζάκο, αυτά. Εγώ το θεωρώ λήξαν, αλλά να ξέρεις ότι τα καρφιά βγαίνουν, αλλά οι τρύπες μένουν. Ναι, εντάξει, σωστά. Δεν είπαμε ότι είναι... Αν αραγγίσει λίγο το γυαλί, λέει, δεν ξανακολλάει όπως ήταν πριν. Λοιπόν. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ και σήμερα. Τι πήρα, ρε? Το special υπέροχο ψητοπολείο Πορκίτου. Ζάχο, Τρέγιας άργησε στην επιστροφή. Πέρασε μια βόλτα από το Πορκίτο. Φίλε, όταν συγχίζομαι πεινάω. Τώρα πάω να χτυπήσω, πέρασε. Θα πάω να χτυπήσω μια μερίδα παρσετούλες. Κάνα κοτομπέικον, κάνα γύρο κοτόπουλο να γουστάρω. Πάμε. Λοιπόν, εδώ άλλο ένα βράδυ το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις, ντόπια κρεατικά, χειροποίητες νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα. Ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά στην Καραολή Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου. Δελιβεριά, τηλεφωνήστε στο 2310-520-555 για τις παραγγελίες σας. 2310-520-555, special τα πάντα, τα δοκιμάσαμε και τα υπογράφουμε και εμείς. Έτσι. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Και φυσικά, αν κάποια επιχείρηση θέλει να γίνουμε γευσιγνώστες, δεν θα πούμε... Όχι, εδώ όχι, είμαστε. Βέβαια, εμείς. Τα δοκιμάζουμε όλα για αυτό. Εδώ και... είμαστε εμείς. Εδώ είμαστε. Γιατί. Φυσικά δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε τη Sky Aviation Academy. Μπορούμε, μπορούμε. Ότι θα πάμε και γίνουμε πιλότοι. Εγώ, ειλικρινά, σε μιλάω, θα πάω σε μια ζώνη υποβιβασμού. Θα πάω ειλικρινά να κάνω πρόβα και δεν θα σου πω ότι θα γράψω. Θα πάω να γίνω πιλότος στη Sky Aviation Academy. Και εγώ, αν βρεθεί ένας Χριστιανός όπως πέρσι να πετάξει κανένα ρολό. Στο δεύτερο γύρο θα έρθει πάλι ο Ολυμπιακός. Στον ποιος είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού, στο Μάρτινς. Στο Μάρτινς. Ναι. Θα μάθω και εγώ, θα πάω στη Sky Aviation Academy, που είναι η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος, αυτό θα κάνω και εγώ, με πισοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές σε μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Sky Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία. Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Πληροφορίες επίσης στο skies.gr και στο τηλέφωνο 2392021100. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2392021100. Μάλλον πρέπει να αρχίσω τηλέφωνα. Συγγνώμη, εκπαίδευση ήθελα να πω. Να πάρω τηλέφωνο και να αρχίσω εκπαίδευση. Γιατί αν χάσει και φέτος το πρωτάθλημα Τρέγια, ναι, θα πετάξω κανένα αεροπλανάκι με κανένα συνθηματάκι από πίσω. Εγώ πάντως. Παπατρέγιας δεν βλέπω να γίνω. Παπατρέγιας δεν γίνεσαι, αν την γλίτωσες. Για φέτος την είχαμε πει ότι άμα θα πάει κάπου τάδημα ο Άρης θα μονάσου. Θα και λέει αυτός ο Παπατρέγιας και γίνει η σλόγκαν. Έγινε σποτάκι, τι να κάνει, ήταν νομίζω πετυχημένο. Λοιπόν, έχεις Παπαζάχος. Παπαζάχος, όχι ο σεισμολόγος. Ο σεισμολόγος είναι αυτός. Πάτερ Ζάχος. Εντάξει, είμαι ο Jason Statham το φτωχό, όχι και Παπαζάχος. Τι βλάξη. Μα τι καρτούν είναι αυτό. Δεν καθόσου λίγο περισσότερο και κλείσει την εκπομπή, λέω. Με τον Ραπτό. Έτοιμη ήταν, μη φεύγεις. Και ο Μαλάτος κάτσε, τάσου, λέω φεύγω. Και ο Στέφανος ήταν εκεί, βρε κάτσε, φεύγω. Την είχα ψωνίσει, άμα τα καθόμουν. Ας καθώς, δεν πήρα. Δεν με έπαιρνε, θα άστο. Χτυπούσε και κανένα ουισκάτσε, έβλεπα. Δεν με έπαιρνε. Να εκτροχιαζόσουν. Άστο. Και φυσικά να πούμε ότι βασικός υποστηρικτής του Ράδιο Μαρμίτα, της εκπομπής της ραδιοφωνικής φυσικά Ράδιο Μαρμίτα, είναι το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο, 2311-208-301 για τα ρεζερβές σας. Ανοιχτά, μια που είναι εβδομάδα και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, έτσι, και υπάρχει Champions League και Europa League, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί είναι το Escobar για τον καφέ σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Το ωραιότερο, ένα από τα ωραιότερα, αν όχι το ωραιότερο στέκει της πόλης για να απολαύσει τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος. Με κρύα πιάτα το μαγαζί, με καθαρά ποτά και φυσικά με προσωπικό και πελάτες τους οποίους πρέπει να μαγαζάρα, δείτε. Μαγαζάρα, να πάτε ανεπιφύλακτα, το συναιστούμε. Έχουμε πάει δεκάδες φορές
τα πάντα όλα είναι special και οι ποτάρες είναι ολοκάθαρες όλες γνήσιες και οι κοριτσάρες εκεί που σερβίρουν και οι υποδοχές και, υποδοχή, και οι τηλεοράσεις και μετά από το μάτσε κάθεσαι πίνεις την ποτάρα σου όμορφα ωραία με special μουσική. Να πάτε να γουστάρετε παιδιά, πέσανε μια φορά το τηλέφωνο να κλείνουν. 23 11 208 301. Μην ξεχνάμε κύριε Τρέγια, δεν τον έστειλε, σου το είπα από την αρχή. Τώρα βέβαια έσκασε αυτή η περίπτωση με τον Ραπτό. Ότι την Τετάρτη έχουμε το μετά το την... στίγμα που έχασε για το Άρης ΠΑΟΚ να το πληρώσει ο Μπουγάτσας. Έμαθα ότι δεν έφαγες τίποτα σήμερα, αληθεύει. Ούτε αύριο θα φάω, ούτε Τετάρτη θα φάω. Θα φάω λίγο ξηρά τροφή, κρίθινο παξιμαδάκι με ανθότυρο. Καμιά μπάρα δημητριακό και σε μια χαρά. Και Τετάρτη βράδυ μετά την εκπομπή θα ξεσκιστώ, ειλικρινά σου μιλάω, στη μάσα. Φέρε, στο πιώμα. Φέρε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, γιατί τα στοιχήματα πρέπει να πληρώνονται. Τάσο πολύ τροστάσο. Νίκο Μπουγάτσα. Τετάρτη το στοίχημα θα δοθεί. Και είσαι τυχερός που γλίτωσες και τη χιλιαρούμπα. Έκανα πίσω και γλίτωσες τη χιλιαρούμπα. Εγώ να είμαι καλά. Εσύ να είσαι καλά και ο Μανώλης να είναι καλά. Ναι. Πίστεψε μου, ο Μανώλης να είναι καλά. Πρώτα και μετά εσύ. Λοιπόν, αύριο. Αύριο στις 8 έχουμε να πούμε πάρα 8, πολλά. Γιατί δεν είπαμε ούτε για το μάτς. Για γιατί άκουσα κάποια πράγματα, διαφωνούσα, δεν μίλησα για να τελειώσει η σημερινή εκπομπή. Αύριο θα σχολιάσουμε και εγώ και την απόλυση του Ερέρα. Και το παιχνίδι Άρης Ολυμπιακός, το ίδιο νομίζω θα κάνει και ο Τάσος για το μάτς του ΠΑΟΚ. Θα ανταλλάξουμε και απόψεις, θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Πρώτα Θεός, αύριο στις 8 είπαμε, μην ξεχνάτε, αύριο 8 ως 10. Έτσι. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Λίγο η εκπομπή σήμερα ήταν λίγο διαφορετική, δεν πειράζει, γίνονται αυτό. Να ζητήσουμε λίγο συγγνώμη για κάποια πράγματα. Εντάξει, γιατί συγγνώμη να ζητήσουμε. Πάνω σε μια, κάποια ένταση που έγινε και λίγο αποχώρηση, λίγο ξανά, δεν πειράζει. Γίνονται αυτά σε μια ζωντανή εκπομπή και ως ένα σημείο έχει λίγο και τη γλύκα. Όχι, αυτό είναι άλλη μια απόδειξη, επαναλαμβάνω, ότι ούτε αυτό που είπε και για την τηλεοπτική Μαρμίτα, το ίδιο και η ραδιοφωνική, δεν ερχόμαστε εδώ πέρα και Ζάχο θα πω αυτό να μην σε πειράξει ή Τάσο εγώ θα πω αυτό να μην σε πειράξει. Νομίζω ότι... Είναι, όλα γίνονται στον αέρα, ζωντανά. Στον αέρα και ζωντανά. Λοιπόν. Και κάποια στιγμή το έχουν επιζητήσει πολύ. Ότι... Να βάλουμε μια... Να γίνεται μια live μετάδοση. Γιατί από τις εκφράσεις του προσώπου αντιλαμβάνεται ο κόσμος το τι γίνεται. Μια φορά το κάναμε και το ζητήσαν πάρα πολλοί φίλοι. Να ξέρεις. Ναι, δεν δώσει... Okay. Λοιπόν. Λοιπόν. Ακολουθεί ο φίλος σου, ο φίλος μας. Ο Γιώργος ο Ζαγόρας. Με την εκπομπή Ζούγκλα. Ζούγκλα. Από τις 12 μέχρι τις 4, 5, 6, 7, 8, 9 το πρωί. Όσο κρατάνε έτσι τα κότσια του Γιώργου. Εμείς επαναλαμβάνω αύριο στις 8 και πάλι πρώτο Θεός θα είμαστε εδώ πέρα. Από μένα, τον Τάσο και τον Βασίλη Καβαδία στην ηχοληψία. Καλό βράδυ.